Μπορούμε να ξεκινήσουμε την τέταρτη συνεδρία του συνεδρίου που διοργανώνουμε με θέμα συνταγματική περιορισμή στις μεταρρυθμίσεις κοινωνική, πολιτική και εργασιακές σχέσεις. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του και θα θέλαμε, αν επιθυμεί και αυτός, να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην συνεδρία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να σας συγχαρώ το Γραφείο Προϋπολογισμού για την πρωτοβουλία που είχε για αυτή τη διμερίδα, ιδιαίτερα σε μια τέτοια κρίσιμη φάση που περνάμε σήμερα και που πιστεύω ότι η συζήτηση για τέτοια θέματα μας βοηθά όλους, ανεξαρτήτως τελικά αν συμμετέχουν ή όχι κάποιοι στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ή αν ερμηνεύουν με πολιτικές σκοπιμότητες τα όποια ζητήματα μπορεί να υπάρχουν σήμερα σχετικά με τη συζήτηση του Συντάγματος. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η συζήτηση για το Σύνταγμα πρέπει να γίνεται, αν μπορούμε, σε τακτά χρόνια, τακτικά, γιατί μας βοηθάει. Και είναι καλύτερα να συζητάμε για το Σύνταγμα, είναι πιο υγιές, πιο ποιοτικό, παρά να συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να τονίσω ότι το Σύνταγμα απαιτεί να υπάρχει μια συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, κυρίως μάλιστα των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων, ας μου επιτραπεί ο όρος των κομμάτων εξουσίας ή των κομμάτων που οι πολίτες θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην εξουσία. Και γι' αυτό ακριβώς, για σοβαρά ζητήματα, το Σύνταγμα του 1975 προβλέπει πάρα πολύ αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να μπορούμε να συνεννοούμεθα, όχι να εκβιαζόμεθα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι όλα τα κόμματα σε περιόδους που θεωρούσαν ότι μπορούσαν να εκβιάσουν κατά κάποιο τρόπο μη δίνοντας τη συνένεση, όλοι αμάρτησαν. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, με κύριο χαρακτηριστικό ότι δεν ψηφίζουμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας ή δεν δίνουμε τη συνένεσή μας ή τη συνεννόησή μας, προκειμένου να πετύχουμε εκλογές για να αλλάξει η πολιτική η οποία εφαρμόζει η κάθε κυβέρνηση την κάθε φορά που το κάθε κόμμα αρνείτο. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ θεωρώ ότι αυτές οι διαδικασίες είναι διαδικασίες των βουλευτών και όχι διαδικασίες των κομμάτων. Και είναι κάτι το οποίο ισχυριζόμουν από παλιά. Βεβαίως τα κόμματα είναι ένας πολιτικός θεσμός πάνω στον οποίο στηρίζεται η δημοκρατία. Δυστυχώς τα κόμματα μέχρι και πάρα πολύ καιρό, αλλά ακόμα και τώρα σε ορισμένες φάσεις, ήταν αρχηγικά. Ενός ανδρός αρχή. Το οποίο προσδιόριζε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αυτά. Και πρέπει να πω ότι στη διάρκεια των 40 ετών υπήρξαν βήματα σε όλα τα κόμματα προς έναν μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό αυτών των κυτάρων της δημοκρατίας, γιατί εγώ πιστεύω στα κόμματα, δεν θεωρώ ότι έχουν απαξιωθεί, ούτε πρέπει να τα απαξιώνουμε, ούτε είναι κακό να προσφέρει κάποιος τα κοινά μέσω ενός κόμματος που εκφράζει με το πρόγραμμά του και την ιδεολογία του τα προσωπικά μας πιστεύω και σου δίνει τον αξιακό του κώδικα. Δυστυχώς βεβαίως τα τελευταία χρόνια τα κόμματα δυσφημίστηκαν πάρα πολύ. Οι διαδικασίες αλλά και η αίσθηση των πολιτών ήταν τέτοια που αισθανόντουσαν ότι του φταίνε όλα τα κόμματα, όλο το πολιτικό σύστημα, και γι' αυτό και το 12 υπήρχε μια διάθεση τιμωρητικής ψήφου προς όλο το πολιτικό σύστημα και κυρίως θα έλεγα ότι στράφηκαν προς φωνές υποψηφίους, υποψηφιότητες, ακραίους, λαϊκιστές, και γιατί ήθελαν να τιμωρήσουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Βεβαίως, προέκυψε από αυτή την τιμωρητική ψήφο η Βουλή του 2012, η οποία τελικά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Κατάφερε να συνεννοηθούν για πρώτη φορά κόμματα και να έχουμε συγκυβέρνηση. Κατάφερε
να έχει ένα κοινό προγραμματισμό, ο οποίος ήταν να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα μένοντας στην Ευρώπη, μένοντας στην Ευρωζώνη και προσπαθώντας να επαναδιαπραγματευτούμε όσα από αυτά πιστεύαμε ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, και κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα, παρότι πίστευαν οι περισσότεροι ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το βίο της. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο, στο οποίο πλέον ξεκίνησε και η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ως πρόεδρος της Βουλής και θεσμικά θέλω να ολοκληρωθεί σε αυτή τη Βουλή η συζήτηση, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη Βουλή. Δεν θέλω αυτή την ώρα να το συνδέσω και λόγω των εξελίξεων με την εκλογή πρόεδρου Δημοκρατίας και τη διάλυση πιθανή, αν δεν εκλεγεί πρόεδρος από αυτή τη Βουλή, που εγώ πιστεύω ότι οι βουλευτές θα έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και θα με ευθύνη θα προσέλθουν στην ψηφοφορία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι είναι μια ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε πάλι, να ξαναπροβληματιστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε ώστε να προχωρήσουμε σε μια πολύ καλή αλλαγή του συνταγματικού πλαισίου, τόσο ως προς την οικονομία που το συνέδριο η διμερίδα διαπραγματεύεται, όσο και γενικότερα όμως προς τα ατομικά δικαιώματα, τη λειτουργία της Βουλής, τη δικαστική εξουσία και όλα εκείνα τα οποία το Σύνταγμα έχει ως κεφάλαια. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται συχνά. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ έζησα ως βουλευτής όλες τις αναθεωρήσεις και μάλιστα ως μέλος και της Επιτροπής πλην το 85. Και ασχολήθηκα αρκετά με το θέμα του Συντάγματος. Και θέλω να σας πω ότι δειλά-δειλά το 2002, όποτε ήταν η πρώτη αναθεώρηση μετά το 85, τότε κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές προτείναμε από τότε την απεμπλοκή των εθνικών εκλογών από την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Αν αυτό τότε είχε ακουστεί, που τώρα όλοι το θεωρούν ότι είναι σωστό και εύλογο, αν από τότε είχε ακουστεί, θα ήταν διαφορετική η πορεία της χώρας. Και θα σας πω κιόλας ότι είχαμε προτείνει πάλι λιγότεροι βουλευτές, αλλά από όλα τα κόμματα, στο να συμπέσει η πενταετία της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί έτυχε κάποιες εποχές να έχουμε κάθε χρόνο εκλογές. Κάθε χρόνο να δοκιμάζεται η κυβερνητική πολιτική. Και κάθε χρόνο βεβαίως εκ του ασφαλούς ο πολίτης να εκφράζεται κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Όποια κυβέρνηση και αν βρισκόταν εκείνη την ώρα. Και όποιο κόμμα και αν ήταν στην αντιπολίτευση, το εκμεταλλευόταν πολιτικά. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αστάθεια. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι να μπούμε στην ΟΝΕ, που υπήρχε το εθνικό νόμισμα, η πολιτική αστάθεια δεν επηρέαζε τόσο την οικονομία. Την επηρέαζε μεν, αλλά όχι τόσο όσο σήμερα, που είμαστε με κοινό νόμισμα και που ταυτόχρονα έχει παγκοσμιοποιηθεί η οικονομία. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει, απαιτείται να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, απαιτείται να υπάρχει πολιτικός συνομιλητής με τους Ευρωπαίους, με τους δανειστές, με τον οποιονδήποτε, ο οποίος θα μπορεί με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει να συνεννοείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με όλους αυτούς που απαιτείται. Και εδώ θα σας προσθέσω και κάτι που μπορεί σε κάποιους να φανεί παράξενο. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δανειστές κουβεντιάζουν και θα κουβεντιάζουν οποιαδήποτε κυβέρνηση σε κάθε χώρα. Δεν θεωρώ ότι δεν θα κουβεντιάζουν, διότι και εμείς το ίδιο κάνουμε. Εμείς συναλλασσόμεθα και συζητάμε με μια άλλη χώρα, ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση ή ποιο πρόεδρο δημοκρατίας ή ποιο πρωθυπουργό έχει. Άρα αυτά που ακούτε ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση πώς θα συζητάνε ή θα συζητάνε, δεν έχουν τόση σημασία. Σημασία έχει αν η αλλαγή αυτή θα φέρει αλλαγή πολιτικής σε βασικούς συγκεκριμένους τομείς, τους οποίους έχει συμφωνήσει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί σήμερα την αστάθεια στην οικονομία. Και τελικά, για να μπορέσει η οικονομία να προχωρήσει,
Απαιτείται πολιτική σταθερότητα, απαιτείται εφαρμογή των κανόνων, ώστε και οι έξω και οι μέσα να ξέρουμε με ποιους κανόνες κινούμεθα και πώς κινούμεθα. Για να μπορέσουμε πράγματι πολύ περισσότερο τώρα στην κρίση να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πολύ λιτό, να περιέχει πολύ λίγες διατάξεις συγκεκριμένες των βασικών κανόνων, ώστε να μπορούμε πράγματι να έχουμε μία ευελιξία τώρα που τα πάντα αλλάζουν, να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Το ελληνικό Σύνταγμα όμως δεν είναι μικρό, δεν είναι ευέλικτο και έχουμε βάλει κάθε τι που θα μπορούσε να ρυθμιστεί και με απλό νόμο μέσα στο Σύνταγμα. Εφόσον γίνεται αυτό, προτείνω και πρέπει να σας πω με πολύ ένταση να μπορούμε τουλάχιστον ως προς αυτά, επειδή όλα αλλάζουν στο περιβάλλον που ζούμε, να μπορούμε να αναθεωρούμε τις μη θεμελιώδεις διατάξεις, εφόσον η Βουλή, που θεωρείται κυρίαρχο όργανο κοινοβουλευτικό, κρίνει με πολύ μεγάλη και αυστηρή πλειοψηφία ότι πρέπει αυτά να αλλάξουν. Άλλωστε τα ζήσαμε. Και πρέπει να σας πω ότι και αυτή την άποψη την καταθέτω στέναρα από το 2002. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή όλα αλλάζουν γύρω μας με τρομερή ταχύτητα, δεν μπορεί λοιπόν η μία Βουλή περιστασιακής πλειοψηφίας, είτε με συγκυρίες που έχουν επιβληθεί από εντάσεις ή από την Ευρώπη ή από τους πολίτες, να δεσμεύει για 10 χρόνια, μίνιμουμ 8, τη χώρα, την ώρα που όλα αλλάζουν. Το ζήσαμε αυτό και μπορώ να σας φέρω αρκετά παραδείγματα. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, για τον οποίο όλοι συμφωνήσαμε κάποια στιγμή μετά την ψήφιση του Συντάγματος, και αφού περάσανε 1-2 χρόνια και είδαμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε, συμφωνούν σχεδόν όλα τα κόμματα. Οι πολίτες μας λένε αλλάξτε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εμείς τους λέμε ναι, συμφωνούμε και εμείς, αλλά περίμενε μέχρι το 15. Και γι' αυτό βεβαίως ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ευτελίζεται στα μάτια των πολιτών, διότι αισθάνεται ότι τους κοροϊδεύουμε. Διότι αφού η Βουλή είναι κυρίαρχο όργανο, αφού όλα τα κόμματα τους λένε ναι, έχεις δίκιο, θα τα αλλάξουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 15? Επειδή κάποιος σοφός τότε εκείνη την εποχή, που πιθανό να ήταν σωστό, να μας έχει απαγορεύσει να μπορεί η Βουλή ως κυρίαρχο όργανο με μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία, όχι παρασυρώμενη από λαϊκίστικες απόψεις ή ακραίες, να μπορεί, αφού συμφωνούν και οι πολίτες, να προχωρήσει σε αλλαγή μη θεμελιωδών διατάξεων, αφού εν τέλει το ελληνικό σύνταγμα έχει τέτοιες διατάξεις μέσα. Αν δεν είχε, ορθώς να μην μπορεί να αναθεωρηθεί με άλλο τρόπο. Αλλά αφού έχει, δεύτερο παράδειγμα, το 10. Θα σας πω ότι στην αναθεώρηση του 8, το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε στην αλλαγή του άρθρου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και για λόγους συγκυριακούς εκείνης της εποχής, και επειδή πηγαίναμε για εκλογές το 9 και φαινόταν το κλίμα, άλλαξε άποψη. Σεβαστό. Όμως δεσμεύσαμε τη χώρα μέχρι τώρα. Δεσμεύουμε τη χώρα μέχρι τώρα. Ενώ το 10 συμφωνούσαμε όλοι ότι μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο να έχουμε τα μη κρατικά, μη κυβερνητικά πανεπιστήμια. Και ενώ συμφωνούσαμε όλα τα κόμματα το 10 και το λέγαμε και ευθέως και μας το λέγανε και οι πολίτες και βλέπαμε τα παιδιά τα Ελληνόπουλα να πηγαίνουν να σπουδάζουν στο εξωτερικό και πού, όχι στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Αμερική αλλά στα Σκόπια, στην Πολωνία και δεξιά και αριστερά, και ενώ μας το λέγανε οι γονείς και τα παιδιά και ενώ τους λέγαμε ότι ναι συμφωνούμε και τους έλεγε το Πασόκ συμφωνώ, τους έλεγε και αριστερά θα βρούμε τον τρόπο συμφωνούμε, τους λέγαμε περιμένετε μέχρι το 15-16 και βλέπουμε. Γιατί δεν είναι κυρίαρχο σώμα η Βουλή? Δεν μπορεί με τα 4/5, με τα 3/5, με μια μεγάλη πλειοψηφία να αναθεωρεί διατάξεις οι οποίες δεν είναι θεμελιώδεις, τουλάχιστον άπαξ της θητείας της Βουλής? Γιατί πρέπει, προσέξτε, στα 5 χρόνια αρχίζει η αναθεώρηση, άρα θέλει μία Βουλή και άλλη μία.
Στη δεύτερη Βουλή συζητάμε τι θα αναθεωρήσουμε και στην τρίτη Βουλή προχωράμε στην αναθεώρηση. Δηλαδή μίνιμουμ 10-11 χρόνια αν η κάθε θητεία της Βουλής διαρκέσει 3,5 με 4 χρόνια. Και ποιος είναι εκείνος που περιστασιακά με μια πλειοψηφία θα μπορεί τελικά να δεσμεύει τη χώρα κάτω από αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις για 10 χρόνια. Μια περιστασιακή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής που μπορεί να είναι πάλι προϊόν αγανάκτησης, προϊόν τιμωρίας του πολιτικού συστήματος, προϊόν, θα μπορεί να δεσμεύσει τη χώρα μέχρι το 23. Και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον έχουμε διατάξεις οι οποίες δεν είναι θεμελιώδεις και συμφωνούμε και είναι κυρίαρχο όργανο η Βουλή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, να μην μπορούμε να τις αλλάξουμε. Και εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σοβαρή υπόθεση το Σύνταγμα για να τα αφήσουμε μόνο στους συνταγματολόγους οι οποίοι το διαχειρίζονται μέχρι σήμερα. Και είναι καλή, θέλουμε την άποψή τους, θέλουμε να την ακούμε, αλλά θέλουμε και να επιχειρηματολογήσουν γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το 112 επόμενα. Και εγώ ειλικρινά σας το λέω ότι σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση θεωρώ κυρίαρχο θέμα το πώς θα αναθεωρείται το Σύνταγμα. Κυρίαρχο θέμα. Δεν μπορεί μια περιστασιακή πλειοψηφία της κάθε Βουλής να μας δεσμεύει. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε αλλαγές πολιτικής. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως αν αύριο το πρωί είναι μια άλλη κυβέρνηση. Με μια άλλη πολιτική θα την έχουμε δεσμεύσει. Σε σοβαρά ζητήματα. Όπως είναι το θέμα της παιδείας, της ευθύνης του πολιτικού συστήματος και των άλλων ζητημάτων λειτουργίας της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Και γι' αυτό εγώ επιμένω και να ξέρετε ότι εάν είχαμε δυνατότητα αναθεώρησης διατάξεων με άλλο τρόπο, πιθανόν η ιστορία και η μοίρα της χώρας θα πήγαινε διαφορετικά. Και πιθανόν και οι μεταρρυθμίσεις που συζητάμε σήμερα να μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση ολόκληρη του Συντάγματος. Εγώ λοιπόν θέλω να σας καταθέσω αυτές τις απόψεις για τροφή για προβληματισμό. Δεν δογματίζω να πω ότι είναι το απόλυτο σωστό, αλλά δεν ακούω τα σοβαρά επιχειρήματα της αντίθετης άποψης. Απλώς ακούω ότι ξέρετε το 110 μην τα ακουμπάμε, δεν μπορεί να αναθεωρηθεί. Άρα τότε να πάμε σε συντακτική βουλή. Εάν πράγματι έχουν δίκιο όσοι μας λένε ότι το 110 δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, που κατά τη γνώμη μου μόνο το 111 παράγραφος 1 δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, τότε απαιτείται συντακτική βουλή. Δεν είναι νοητό για κανέναν μας, πολύ περισσότερο για τη νέα γενιά, κάποιος που έφτιαξε το Σύνταγμα του 1975 να μας δεσμεύει επαόριστον. Αυτό εντωμεταξύ είναι μια ελληνική εφεύρεση, έτσι. Δεν υπάρχει στα άλλα συντάγματα σε τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο. Πολύ περισσότερο τα περισσότερα δε συντάγματα είναι πολύ λιτά, πολύ ευέλικτα και δεν περιέχουν τέτοιες διατάξεις που εμείς έχουμε θέσει στο Σύνταγμα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να σας πω ότι γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις τώρα για το Σύνταγμα και πρέπει να το κρατήσουμε σε μια ποιότητα και σε ένα επίπεδο αυτό τον διάλογο. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά τα οποία είναι εκτός πραγματικότητας. Θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε όλα τα κόμματα. Καταρχήν όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Δεν ακούω και κανένα που να πει ότι δεν χρειάζεται. Διαφωνούμε ή πρέπει να βρούμε το προς ποια κατεύθυνση ποια άρθρα θα πάνε. Αλλά θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η αναθεώρηση χρειάζεται. Και πιστεύω ότι μπορούμε και πρέπει να το συζητήσουμε και να καταλήξουμε. Να καταλήξουμε σε μια αναθεώρηση που θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να προσφέρει στη χώρα μια ευελιξία με βάση την οποία θα μπορεί να κινηθεί τα επόμενα χρόνια. Συγχαίρω λοιπόν το Γραφείο Προϋπολογισμού, συγχαίρω και τους ομιλητές. Έμαθα ότι και χθες ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, συνεδρίαση. Έχετε δώσει μεγάλη τροφή για προβληματισμό και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, για τα ερωτήματα που μοιράστηκε μαζί μας και για τον προβληματισμό που έθεσε στη διάθεσή μας. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στο τακτικό μέρος του πάνελ.
με μια πολύ σύντομη εισαγωγή, η οποία θα πάρει, για να μπούμε στο θέμα, η οποία θα ξεκινήσει πριν να ανακοινώσω τον τίτλο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή το πάνελ. Για ευνόητους λόγους, όπως θα καταλάβετε από την εισαγωγή. Παίρνοντας αφορμή από τη χθεσινή συζήτηση η οποία έγινε, που εστιάστηκε σε ένα θέμα που αφορούσε τη σχέση αν θα πρέπει να πηγαίνουμε με βάση κανόνες ή αν θα πρέπει να ακολουθούμε ad hoc ή δημοκρατικές διαδικασίες, νομίζω ότι είναι ένα γενικό θέμα το οποίο διέπει πολλά μέρη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και σίγουρα δίκησε το θέμα της εφαρμογής της όποιας διαδικασίας συμφωνηθεί, είτε γίνεται μέσω κανόνων, είτε γίνεται μέσω μιας οποιασδήποτε ad hoc ή δημοκρατικής διαδικασίας. Δηλαδή το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, νομίζω που είναι αρκετά σοβαρό, είναι στο συμπεριφωνημένο πλαίσιο που κάθε φορά θα υπάρχει, ανεξαρτήτως της διαδικασίας με την οποία έχει προέλθει, η αυτοδέσμευσή μας, γιατί μόνο έτσι λειτουργούν οι θεσμοί, η αυτοδέσμευσή μας ότι θα λειτουργήσουμε μέσα στα όρια τα οποία θέτει. Και με αυτή την εισαγωγή, ας πούμε, που παίρνει την αφορμή από τη χθεσινή συζήτηση και τον προβληματισμό ο οποίος ανοίχθηκε και αφορά πια την εφαρμογή των κανόνων και του κανονιστικού πλαισίου το οποίο συμφωνούμε, ο τίτλος της συνεδρίας μας είναι «Συνταγματικοί περιορισμοί στις μεταρρυθμίσεις, κοινωνική, πολιτική και εργασιακές σχέσεις» και το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο έχουμε θέσει, και παρακαλώ θερμά τους ομιλητές να δώσουν ένα δείγμα ότι μπορούμε να εφαρμόζουμε με κάποιο τρόπο τα συμφωνημένα και να είμαστε μέσα στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών των οποίων θέτουμε, να τηρήσουν το 13 λεπτό το οποίο έχουμε θέσει στη διάθεσή τους. Ξεκινάω με τον κύριο Ιωάννη Ιφαντόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα έχει τίτλο στην παρέμβασή του «Μεταρρυθμίσεις στην υγεία και κοινωνικές ανισότητες». Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, πρώτα απ' όλα να σας συγχαρούμε και να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στο Γραφείο του Προϋπολογισμού για αυτή την πρωτοβουλία. Εμείς ως επιστήμονες είμαστε εδώ να δώσουμε τον οβολό της γνώσης και της έρευνάς μας. Μένει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να την αξιοποιήσει και μάλιστα αναφερθήκατε προηγουμένως στις συζητήσεις που είχαμε και με την Τρόικα, βρέθηκα πολλές φορές και στην Ελληνική ΜΕΑ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα ήταν ότι όταν ήρθε το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το πέμπτο μνημόνιο δεν ήμασταν έτοιμοι. Και εκείνο τον καιρό, ίσως και η ευθύνη είναι και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ υπήρχαν τα επιχειρήματα, υπήρχαν τα δεδομένα, υπήρχαν οι κατάλληλες μελέτες, δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον κατάλληλο και τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Και θυμάμαι μάλιστα από συναδελφού μου και από συναδέλφισσες που ήταν στην Τρόικα και βρισκόμασταν στη ΜΕΑ, λέγανε εσείς κάντε αυτό το πράγμα. Μην διστάζετε. Και όσον αφορά την Τρόικα, θα πρέπει κανείς να διαφωνήσει και να διαχωρίσει τις δράσεις ανάμεσα στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που υποστηρίζουν την κοινωνική ισότητα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει ένα περισσότερο διαλεκτικό χαρακτήρα και ανάμεσα στον ορθολογισμό και την σκληρωτική, ας την πούμε, αντίληψη του δούνου του που λέει μόνο το μοντέλο λέει αυτό το πράγμα και τίποτα παραπάνω. Εμείς δεν κάναμε και δεν επενδύσαμε σε αυτές τις συνεργασίες ενώ θα μπορούσε η ακαδημαϊκή κοινότητα σε συνεργασία με τους πολιτικούς να ανοίξει το δρόμο και να επιτύχει πάρα πολλά αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Εδώ όμως είμαστε για να ανοίξουμε τη συζήτηση και ξεκινώντας από τις βασικές συζητήσεις που ερέθηκαν εχθές όσον αφορά την ισότητα και την αποτελεσματικότητα που μίλησε και πιστεύω να είναι αυτό μου το αφαιρείτε το χρόνο και από εκεί αν είναι δυνατόν σας παρακαλώ πολύ λίγο τεχνική βοήθεια. Και τα δύο είναι εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, ήταν, άμα πάμε στο Σύνταγμα του 1844, το όταν είναι εξαιρετικά λιτό και είναι και ένα μοντέλο βέβαια το οποίο έχει συζητηθεί τότε, φτάνουμε στο 2008 με τις αναθεωρήσεις και
Επειδή μέσα στη Βουλή θα πρέπει να συζητούνται τα διαφορετικά ρεύματα της επιστημονικής γνώσης, πάντα όταν αρχίζαν οι μεταρρυθμίσεις ή πηγαίναμε στο ένα άκρο, στον άκρατο φιλελευθερισμό, Adam Smith, Hayek και Milton Friedman, ή πηγαίναμε στην άλλη αντίληψη του John Maynard Keynes, για να μην αναφέρω την αριστερίστικη αντίληψη του μαρξισμού και όλων των άλλων. Ωστόσο, τα ρεύματα της επιστήμης και της γνώσης έβαλαν κάπου έβαλαν νερό στο κρασί τους και είπαν ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε τον άκρατο φιλελευθερισμό ούτε και τον κρατικό παρεμβατισμό, αλλά τον κρατικό παρεμβατισμό με μια κάποια διαφορετική αντίληψη. Και στο χώρο της υγείας, για το οποίο θα σας ζητήσω σήμερα, το αγαθό υγείας συζητήθηκε εκτεταμένα στα διαφορετικά ρεύματα, και το 1951 ο Kenneth Arrow ήταν αυτός ο οποίος έθεσε τον ουσιαστικό λίθο της γνώσης και είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός, μίλαγε για το Αμερικάνικο Σύστημα Υγείας, και η σχολή του York με τον Alan Williams, τον Tony Collier και το London School of Economics με τον Abel Smith έθεσαν τα θεμένια του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, όπου αναφερόμαστε στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Η δομή της παρουσίασής μου είναι σε 5-6 βασικές ενότητες. Πρώτα θα μιλήσω για το μακροοικονομικό πλαίσιο και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω με κάποιες τεκμηριωμένες προσεγγίσεις τι συνέβαινε πριν από την κρίση, αναφερόμενο στη συζήτηση του καθηγητή του κ. Καζάκου από τη χθεσινή εισηγητική ομιλία. Μακροοικονομικό πλαίσιο, κοινωνικές δαπάνες και πολιτικός κύκλος, πού ήταν οι πελατειακές σχέσεις και ποια ήταν η αναποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας. Υπήρξε ικανοποίηση, ποια είναι η ικανοποίηση από το κράτος πρόνοια σήμερα, αποδοτικότητα, ανισότητα και κάποιες προτάσεις για ουσιαστικές τεκμηριωμένες πολιτικές. Ερχόμενοι στην οικονομική ανάπτυξη κατά την τελευταία 15ετία, γνωρίζουμε και διακρίνουμε δύο περίοδους. Η περίοδος της ευημερίας, που ήταν από το 2000 μέχρι το 2009, που υπήρχαν διπλάσιοι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, για να φαίνεται καλύτερα, γι' αυτό το... σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε το χρόνο, πιστεύω, έτσι. Όχι. Πολύ, ναι, αλλά τώρα φαίνεται, όλα φαίνεται εκεί. Μισό λεπτό. Είσαστε τυχεροί εσείς, Όπα. Γιατί είναι όσο πέρας. Γιατί δεν κάνεις τα πράγματα. Συγγνώμη, αλλά... Έχουμε ένα θέμα εδώ. Καλά, δεν πειράζει, προχωράω τώρα, γιατί... Να, έχει κάποιο θέμα εδώ. Κρίμα, γιατί, εν πάση περιπτώσει... Όπως έχουμε... Για μισό λεπτό εδώ. Όχι, είναι το ίδιο. Ωραία. Εντάξει, δεν υπάρχει τεχνική. Η τεχνική υποστήριξη της Βουλής, κυρία Γενική Γραμματέα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ καλή η τεχνική υποστήριξη της Βουλής. Απλώς διαφωνεί με το ζήτημα της υγείας. Λοιπόν, συνεχίζω για... Λοιπόν, διακρίνουμε δύο περιόδους. Η περίοδος μέχρι το 2008, όπου οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν διπλάσιοι από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2009, το μοιραίο έτος, όπου άρχισε η οικονομική κρίση. Αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, βλέπουμε ότι παρουσιάζει τρία βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης, τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε ουσιαστικά. Τα τρία χαρακτηριστικά τα οποία στην οικονομική επιστήμη εξετάζουμε, το πρώτο είναι η διάρκεια της κρίσης, τα χρόνια δηλαδή που επικρατεί η κρίση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό σημείο στο οποίο εξετάζουμε είναι το βάθος της κρίσης. Το πρώτο είναι λοιπόν duration of the crisis, the depth of the crisis. Και το τρίτο σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο, είναι αυτό που στην ευρωπαϊκή γλώσσα και στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία παρουσιάζεται εντονότατα, είναι αυτό που λέγεται the resilience of the government. The resilience of the government σημαίνει η προσαρμοστικότητα και η ταχύτητα με την οποία οι κυβερνήσεις προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις.
Βλέποντας λοιπόν τη χώρα μας και συγκρίνοντάς με τις άλλες μνημονιακές χώρες, τόσο του Νότου όσο και με την Ιρλανδία, και στα τρία σημεία πήγε στη χειρότερη δυνατή θέση. Πρώτον, έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια, 5-6 χρόνια τώρα. Δεύτερον, έχουμε το μεγαλύτερο βάθος στην οικονομική κρίση, 25% του ΑΕΠ, 27 χάσαμε μέχρι στιγμής. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι εμείς την προσαρμοστικότητα των μεταρρυθμίσεων αναβάλαμε και δεν δεχτήκαμε αυτά που λέγονται structural reforms, τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, ή καθυστερήσαμε. Άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία εφήρμοσαν όχι μόνο ταχύτητα τους μηχανισμούς υιοθέτησης και ανάπτυξης των μεταρρυθμίσεων, αλλά επέτυχαν και τους στόχους στις 100%. Έτσι, στην ευρωπαϊκή βιβλιογραφία παρουσιάζεται η Πορτογαλία ως το καλό παιδί και η Ελλάδα ως το κακομαθημένο παιδί που δεν θέλησε να κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Εδώ βλέπουμε τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, συγκρίνοντας τη χώρα μας με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Βλέπουμε ότι μία χρονιά, το 2009, ήταν η οικονομική ύφεση στον ΟΟΣΑ, αλλά αμέσως μετά δημιουργήθηκε μία ταχύτατη προσαρμοστικότητα, ενώ οι χώρες όπως είναι η Ελλάδα, βλέπετε ότι παρέμεινε στην παρατεταμένη κρίση χωρίς να αναπτύξει αυτό που λέγεται προσαρμοστικότητα και resilience σε μεταρρυθμίσεις, όπως έκαναν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον χώρο της υγείας βλέπουμε πάλι την περίοδο πριν την κρίση, όπου οι δαπάνες υγείας αύξαναν κατά 8-10% και μετά το 2009-2008 βλέπετε την κατακόρυφη πτώση. Αν δούμε τις δαπάνες υγείας στη χώρα μας και τις συγκρίνουμε με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε ότι η Ελλάδα δέχθηκε τη μεγαλύτερη μείωση των δαπανών υγείας. Αυτό, όπως θα δούμε μετά, έχει άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι εδώ, το μπλε, που ήταν η περίοδος 2000-2009. Εδώ είναι 2009-2010 και 2010-2011. Βλέπετε ότι έχει τη μεγαλύτερη ύφεση, τη μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες υγείας σε σχέση με τις άλλες χώρες όπως Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία, που η μείωση ήταν γύρω στο 5-10%, ενώ στο χώρο της υγείας η μείωση ανέρχεται στο 25-30% στις δαπάνες υγείας. Και αν πάμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης, εδώ επιτρέψτε μου να σας δείξω μελέτες που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πάλι ευχαριστούμε τον κύριο Καζάκο και το Γραφείο Προϋπολογισμού για την πρόταση αυτή. Κοιτάξτε, από μια μελέτη 2.500 ατόμων που έγινε στην Ελλάδα, που εξετάσαμε πριν από την κρίση την υποκειμενική αξιολόγηση, το υγειονόμετρο, όπου μετράται η κατάσταση υγείας 0-100, 0 η χειρότερη δυνατή υγεία και 100 η καλύτερη δυνατή. Πριν από την κρίση το υγειονόμετρο έδειχνε 86. 86 μια πολύ καλή υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Μετά από την κρίση ή κατά τη διάρκεια της κρίσης βλέπουμε ότι χάσαμε 10 μονάδες της υποκειμενικής αξιολόγησης της κατάστασης υγείας. Και αν το δούμε αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε, δηλαδή τη διανομή της υγείας ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, βλέπετε ότι πριν από την κρίση ήταν η βαθμολόγηση γύρω στο 8-80%, ενώ μετά την κρίση βλέπετε τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες επήλθε μια σημαντική μείωση. Ένα σημαντικός χώρος που πρέπει να εξετάσουμε είναι τις διανεμητικές επιπτώσεις της κρίσης. Πόσο δηλαδή η κρίση, ποιοι φέρνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης και πόσο η κρίση κατανέμεται στους φτωχούς και στους πλούσιους και με ποιο τρόπο και σε ποια έκταση είναι οι ανισότητες. Αν δούμε τη σχέση ανάμεσα στο poverty and health, δηλαδή φτώχεια και υγεία, βλέπουμε ότι οι φτωχοί δέχθηκαν τη μεγαλύτερη επιδείνωση από την κρίση, χάνοντας 20 και πλέον μονάδες στο υγειονόμετρο, ενώ οι πλούσιοι έχασαν μόλις 5-7 μονάδες. Μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση είναι να συνδέσει κανείς την εκπαίδευση με την υγεία, και εάν δείτε τα αποτελέσματα, περιμένει κανείς οι ανισότητες στην υγεία όσον αφορά τους λιγότερο εκπαιδευμένους να είναι μεγαλύτερες, και βλέπετε εδώ η κρίση έπληξε περισσότερο υπό όρους υγείας αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, και βλέπετε ότι όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο το χάσμα μειώνεται. Αυτό το οποίο είναι ένα σοκαριστικό έβριμα, το οποίο προήρθε από τις μελέτες μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν το μεγάλο άνοιγμα το οποίο είναι σε αυτούς που έχουν μεταπτυχιακά.
Και εκεί πέρα, μάλιστα, όταν κάναμε τους συναδέλφους μας στο Πανεπιστήμιο και συζητούσαμε αυτή την περίπτωση, τους λέω: δεν είναι δυνατόν, έχετε κάνει κάποιο λάθος. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο λάθος, κυρίες και κύριοι, γιατί η κρίση έπληξε δυστυχώς τους μαστερούχους και αυτούς οι οποίοι έχουν διδακτορικό, γιατί έχουν πρόβλημα στην αγορά εργασίας και μία παράμετρο την οποία εξετάσαμε και αξιολογήσαμε είναι αυτό που λέγεται anxiety depression, άγχος κατάθλιψη, και ιδιαίτερα στους νέους, στους μαστερούς και τους διδάκτορες της χώρας μας, γι' αυτό και φέρνουν στο εξωτερικό, το άγχος και η κατάθλιψη λόγω της ανεργίας είναι επιτακτική και πλήττει κυρίως τα μεταπτυχιακά και τα στρώματα αυτά τα οποία δεν έχουν προσπέλαση στην αγορά εργασίας. Και αυτό το broker και broke είναι μια ταυτόσιμη έννοια. Πάμε στον πολιτικό κύκλο και να δούμε τι έγινε με τις κοινωνικές δαπάνες. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να δούμε και να συσχετίσουμε δημοκρατία και κοινωνικό κράτος, δημοκρατία και υγεία, όπως βλέπουμε, και την ποιότητα του πολιτικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξε μείωση και συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Μετά έχουμε τη μεταπολίτευση, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και συνέχεια όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Εάν δούμε σε μια περισσότερο ανάλυση το πώς εξελίχθηκε το κοινωνικό κράτος, μια απλή και αφελή, επιτρέψτε μου να πω, γραμμική προσέγγιση, βλέπετε ότι μετά τη συρρήκνωση η οποία επήλθε κατά τη διάρκεια της Χούντας, η αναμενόμενη ανάπτυξη μέχρι να φτάσουμε στο 25% του ΑΕΠ, που διατίθεται σήμερα, 23,4, ενδέχεται να ακολουθούσε με αυτό το μονοπάτι της κόκκινης γραμμής. Βλέπουμε αμέσως την περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ, η χαρακτηριστική έκφραση που ήταν τότε της εγκατίδρυσης του πελατειακού συστήματος του Τσοβόλα εδώ στα όλα, ήταν όλη αυτή η επέκταση, η ξαφνική ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας, η οποία βέβαια επήλθε με δανεισμό και με δανεικά, τα οποία είχαν μια καθοριστική δυναμική στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πολιτικής. Και αν δούμε σήμερα στον οριζόντια άξονα την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και στον κάθετο άξονα την ποσοστιαία μεταβολή των κοινωνικών δαπάνων, βλέπουμε ότι η χώρα μας αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση, ένα outlier όπως λέμε στη στατιστική, που έχει τη μεγαλύτερη μείωση στο ΑΕΠ αλλά και τη μεγαλύτερη μείωση στις κοινωνικές δαπάνες. Άρα, όσον αφορά την κρίση, βλέπουμε δύο σημεία, ουσιαστική, την ουσιαστικότερη και μεγαλύτερη επίπτωση στον χώρο της υγείας, 25% μείωση του ΑΕΠ, γύρω στο 30% ήταν η μείωση στις δημόσιες δαπάνες υγείας και ένα γύρω στο 25-30% μείωση στις κοινωνικές δαπάνες. Και εδώ είναι κάτι ενδιαφέρον που βλέπετε. Ποια είναι η ικανοποίηση από την πρόσφατη μελέτη η οποία έγινε στον ΟΣΑ, ποια είναι η ικανοποίηση των πολιτών από το σύστημα κοινωνικής προστασίας, υγείας και ούτω καθεξής. Βλέπετε το εντυπωσιακό ότι και ο Υπουργός εντυπωσιάστηκε πρόσφατα όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του δείχνανε μέσα στην Προεδρία όλη αυτή τη δεινή πραγματική κατάσταση της χώρας μας σε συγκριτικούς ρυθμούς και σε απόλυτους βέβαια, βλέπετε ότι η ικανοποίηση των πολιτών είναι πολύ χαμηλότερη από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του Προέδρου της Βουλής που είπε ότι φταίει και το πολιτικό σύστημα και η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τα αποτελέσματα αναφέρθηκε και χτες ο κύριος Καζάκος, εγώ θα τα βάλω σε περισσότερο νούμερα και σε μια διαχρονική ανάλυση. Η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς βλέπετε από το 34 και 40 και 50% περίπου που ήταν, μειώθηκε στο 13%. Κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και ούτε στους πολιτικούς. Και όσον αφορά στο πολιτικό σύστημα, βλέπετε ότι υπάρχει από πλευράς Ελλάδος η χαμηλότερη δυνατή εμπιστοσύνη. Αυτές είναι μελέτες του Ευρωβαρόμετρου και του ΟΣΑ. Πάμε στην αποδοτικότητα, θα μιλήσω για την ανισότητα και θα ολοκληρώσω την εισήγησή μου. Στην αποδοτικότητα μετράμε την τεχνική αποτελεσματικότητα, μετράμε την καμπύλη του μεγίστου ορίου, τη μεγίστου συνόρου όπως λέμε, και εδώ βλέπουμε τα διάφορα νοσοκομεία και έχουμε μετρήσει πρόσφατα ποια είναι η οικονομική αποδοτικότητα των νοσοκομείων και βλέπετε ότι από το 2004, το 2005 έως το 2009 βλέπετε ότι ενώ 100% είναι η αποδοτικότητα, βλέπετε τις μεγάλες διαφορές, ένα 80% είναι το επίπεδο της αποδοτικότητας και ένα 20% των πόρων της υγείας πηγαίνουν σε μαύρες τρύπες.
Όταν ερχόμαστε λοιπόν και ζητάμε περισσότερο αύξηση των δαπανών υγείας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από αυτή την αύξηση ένα 20% πηγαίνει σε μαύρες τρύπες. Δεν είναι στοχευμένος, άρα κάτι πρέπει να γίνει και η επιστήμη εδώ πέρα έχει να προσφέρει τον αμβολό της γνώσης της πάλι. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στο κοινωνικό σύστημα πρόνοιας, βλέπουμε ότι η χώρα μας, ενώ στην αρχή όταν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσαμε και λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνέχεια είπαμε, εντάξει, δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσυδειάζουμε προς το νότιο-ευρωπαϊκό μοντέλο, είμαστε περισσότερο νότιο-ευρωπαίοι. Οι πρόσφατες στατιστικές του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου δείχνουν ότι η Ελλάδα βαλκανοποιείται. Και αυτές είναι οι υποκειμενικές αξιολογήσεις του ελληνικού πληθυσμού που δείχνει ότι σε σχέση με όλες τις άλλες βαλκανικές χώρες η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποκειμενική αξιολόγηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας. Είναι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα. Μπαίνω στις ανισότητες. Ανισότητες υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε εδώ πέρα 14 χρόνια διαφορά. Και εδώ είναι το εντυπωσιακό σημείο και πολλές φορές έχει αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ανήθικο να επιτρέπει σε ορισμένους να ζήσουν 14 χρόνια παραπάνω στις βόρειες χώρες της Ευρώπης σε σχέση με τις νότιες χώρες της Ευρώπης. Άμα δούμε την ανισότητα και στη χώρα μας, βλέπουμε ότι από το 1983 που είχαμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, από το 1983 στο οποίο δεν μιλήσαμε κατευθείαν για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά κυρίως ο πρώτος στόχος ήταν η κοινωνική ισότητα, η αρμονική κατανομή των πόρων, οι περισσότεροι γιατροί συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουμε έντονες γεωγραφικές ανισότητες. Και πάλι η ερώτηση είναι, γιατί σε αυτόν ο οποίος βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Ελλάδος, εδώ πέρα είναι το γνωστό πρόβλημα των μεταναστών, θα ζήσει παραπάνω 5 χρόνια ή 6 χρόνια σε σχέση με ένα κριτικό. Και εδώ πάλι η ίδια εικόνα παρουσιάζεται όσον αφορά τις περιφερειακές ανισότητες και στις γυναίκες, όπου βλέπουμε στις γυναίκες βέβαια το μέση διάρκεια επιβίωση είναι περισσότερη από ό,τι στους άντρες. Και τώρα θα δείξω τα αποτελέσματα από μια συγκριτική έρευνα που κάναμε για την DG Sanco, Γενική Διεύθυνση Υγείας, για την Eurostat, και χρησιμοποιήσαμε την υποκειμενική αξιολόγηση υγείας για όλες τις χώρες. Παρακαλώ, εδώ μετράται η υγεία σε επίπεδο individual, σε ατομικό επίπεδο, που σημαίνει μεγάλες βάσεις δεδομένων, 350.000 παρατηρήσεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2005, με ένα εθνικό σύστημα υγείας, η Ελλάδα παρουσιάζεται με τις μεγαλύτερες ανισότητες υγείας. Shocking. Το 2009, η Ελλάδα όχι μόνο αντί να καλύψει το κενό, το επαυξάνει και δείχνει ακόμα μεγαλύτερες ανισότητες υγείας, και αυτό παρουσιάζεται συστηματικά με όλες τις μετρήσεις, με όλους τους δυνατούς δείκτες. Άρα τα αποτελέσματα είναι robust, όπως λένε, είναι κανονικά και αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα, οπότε κανείς δεν πρέπει να αμφισβητήσει τίποτα. Τελειώνοντας την εισήγησή μου, βλέπουμε ότι ποια είναι η τεκμηριωμένη γνώση την οποία παίρνουμε, ότι το κοινωνικό κράτος επηδά άμεσα στην υγεία. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι δαπάνες, οι κοινωνικές δαπάνες, τόσο καλύτερο είναι το επίπεδο υγείας, άρα χρειαζόμαστε το κοινωνικό κράτος κυρίως για τους φτωχούς και κυρίως για τα άτομα τα οποία έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες, και ιδιαίτερα λόγω της κρίσης. Από τις μελέτες του Στάκλερ και άλλων συναδέλφων έδειξε ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ανεργία και τη θνησιμότητα. Και φαντάζεστε τώρα, όταν φτάνουμε ένα 45% και 50% ανισότητα στους νέους, η ανεργία η οποία πλήττει τους νέους αφαιρεί χρόνια ζωής. Και αυτό πιστοποιείται από πολλές έρευνες, που μία κατά 1% αύξηση στην ανεργία συσχετίζεται με 1% περίπου αύξηση της αυτοκτονίας, με αλκοολισμό, με τροχέα, με decadence, και μια κοινωνία η οποία, ενώ επενδύει στους νέους, οι νέοι λόγω της ανεργίας αντιμετωπίζουν ψυχικά και άλλα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Και τελειώντας τις προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει να φύγουμε από ένα συγκεντρωτικό κράτος όπως ήταν σήμερα και να πάμε σε αποκεντρωμένες διαστάσεις, να ξεχάσουμε την έννοια του κράτους και να εφερθούμε στις έννοια της περιφέρειας, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για κράτη τόσο πολύ σήμερα, όλα τα structural funds στρέφονται κυρίως στις περιφέρειες. Από την αναποτελεσματικότητα να υιοθετήσουμε πολιτικές που αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα, από την πελατειακή ανισότητα στο κράτος πρόνοιας, η οποία ήταν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να στραφούμε σε περισσότερο τεκμηριωμένες πολιτικές και να έχουμε από μια κλειστή κοινωνία να πάμε σε κάποια ανοιχτά συστήματα τα οποία έχουν ένα καθοριστικό παράγοντα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο slide. Πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει, όπως ξέρετε, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η οποία κάνει μεταρρυθμίσεις και βοηθά το έργο του Υπουργείου στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει προτείνει πρώτα απ' όλα αυτό που αναφέρθηκε και από τον κύριο Καζάκο, εχθές και από τον κύριο Λιαγκόρβα, ότι θα πρέπει στο προϋπολογισμό και στο γραφείο του προϋπολογισμού να υπάρχει μια διεπιστημονικότητα και μια διατομιακή συνεργασία. Να κάθονται γύρω από δύο τραπέζι επιστήμονες με την ίδια προβολή, με τον ίδιο προβληματισμό και να μετράνε και να βγάζουν συμπεράσματα. Αυτό που μας λείπει και το πρώτο το οποίο θα πρέπει να αναμορφώσουμε είναι το governance, η καλή διακυβέρνηση του κράτους σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, η υιοθέτηση της διαφάνειας, και εδώ υπάρχουν καλά παραδείγματα όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι ανισότητες θα πρέπει να συνδυαστούν με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές οι οποίες γίνονται αποβλέπουν σε μια επένδυση στην υγεία, και αυτό το οποίο συζητάνε εκτεταμένα είναι οποιαδήποτε πολιτική και να κάνετε, και η Τρόικα αυτό το οποίο έθεσε στο τραπέζι, κάνετε τις οποιασδήποτε πολιτικές, αλλά εξειδικεύστε ορισμένους στόχους. Στη συνέχεια ποσοτικοποιήστε αυτούς τους στόχους και σε τρίτη φάση υιοθετήσετε κόστος αποτελεσματικότητα για την επίτευξη των στόχων αυτών, και όλα αυτά δίνουν μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σύστημα. Και η τελευταία διαφάνεια, ποιες προτάσεις εμείς μπορούμε να δούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση? Πρώτα απ' όλα μια τεκμηριωμένη οικονομική έκθεση σε κάθε νόμο. Εδώ θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί όταν συζητούσαμε το νόμο για την υγεία στο Μέγαρο Μαξίμου, θυμάμαι τότε ήταν ο Κουλουριάνος, ο οποίος έλεγε: κάντε ένα οικονομετρικό μοντέλο. Κάντε ταυτόχρονα εκτιμημένες εξώθεια. Καθόμαστε εμείς και τις κάναμε. Τότε ήμουν φρέσκος που είχα έρθει από την Αγγλία, πτυχιούχος, και καθόμαστε και κάναμε. Και τότε ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου από την Κέρκυρα, που τη λέει: τελειώνεται, τελειώνεται. Και ενώ μας συζητούσαμε τα οικονομετρικά μοντέλα, λέει: εντάξει, περνάει ο νόμος και εντάξει, περνάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως να μην έχει βέβαια από τη μία τα οικονομετρικά μοντέλα, αλλά ούτε και την συγκεκριμένη τεκμηρίωση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα σε κάθε νόμο είναι σημαντικό να υπάρχει, να χρησιμοποιήσω την πολύ ελληνική έκφραση, ένα feasibility study, δηλαδή μία μελέτη που θα έχει στόχους, ποσοτικοποίηση, αποτελέσματα, ισότητα. Και η τελευταία πρόταση, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με την πρωτοβουλία σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λιαγκόβα και κύριε Καζάκο, να συνεχιστεί, και εμείς είμαστε εδώ να προσφέρουμε γενναιόδωρα όσο μπορούμε τον οβολό της γνώσης, της έρευνας και της επιστήμης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιφαντόπουλο για την πληθώρα των εμπειρικών στοιχείων τον οποίο έθεσε στην συζήτηση, που φαντάζομαι ότι ήταν τόσο πολλά και πολύ δύσκολο να συμπιεστούν, και γι' αυτό ακριβώς υπερβήκαμε και τον χρόνο. Παρακαλώ τους υπόλοιπους ομιλητές, αν είναι δυνατόν, να τηρήσουν όσο περισσότερο το χρόνο. Καλώ τον κύριο Παναγιώτη Γκλαβίνη, καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας μιλήσει με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο εγγύσεων για την ανάπτυξη». Κύριε Πρώην Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, έχω καταθέσει μια εισήγηση τεχνοκρατικής φύσης. Εδώ θα πω ορισμένα πιο γενικά πράγματα. Ευχαριστώ τους οργανωτές για την πρόσκλησή τους. Τι είχε άραγε στο νου του ο συντακτικός νομοθέτης όταν αντιμετώπιζε με τις διατάξεις του, του Συντάγματος του 1975, τους κινδύνους που απειλούσαν το κράτος και τη δημοκρατία? Τι είχε στο νου του? Τον εξωτερικό εχθρό, και τον εσωτερικό εχθρό, τη δυνατότητα
ενός πολιτιακού άνδρα να αποκτήσει τόσες εξουσίες ώστε να ανατρέψει ξανά το πολίτευμα στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό της χώρας. Την κατάσταση πολιορκίας διαβάζοντας το Σύνταγμα διαπιστώνουμε όταν αναζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, τόσο βαθιάς κρίσης που γνώρισε η χώρα μας από το 2009-2010 και μετά, να βρούμε κάποια εργαλεία να την αντιμετωπίσουμε, διαπιστώσαμε, πέσαμε πάνω στην κατάσταση πολιορκίας, όπου μπορεί και να αναστείλει ορισμένες διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίοι βεβαίως δεν μας εξυπηρετούσε σε τίποτε. Τόσα χρόνια λοιπόν λειτουργήσε το Σύνταγμα, λειτουργήσε το κράτος, αντιμετωπίσαμε πολλούς κινδύνους εξωτερικούς, χωρίς απαραίτητα να ανασταλούν διατάξεις του Συντάγματος. Έτσι, λειτουργήσε λοιπόν ικανοποιητικά και προάσπισε την ασφάλεια της χώρας. Από αλλού το περιμέναμε, ούτε βεβαίως και από κάποιον δικτάτορα. Δεν υπάρχουν πλέον δικτάτορες σήμερα, ούτε καν επίδοξοι δικτάτορες υπάρχουν σήμερα για να ανατρέψουν τα πολιτεύματα, στις αναπτυγμένες τουλάχιστον χώρες. Από αλλού το περιμέναμε λοιπόν, και από αλλού ήρθε από τις αγορές. Λέγεται λοιπόν ότι οι αγορές έρχονται σε αντίθεση με τη δημοκρατία, ότι η δημοκρατία κινδυνεύει τις αγορές. Είναι αλήθεια αυτό? Μήπως οι αγορές αυτό που κάνουν είναι να στερούν κάποια στιγμή τους πόρους εκείνους από το κράτος για να ασκήσει συγκεκριμένες πολιτικές? Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους, τι πολιτικές μπορεί να ασκήσει? Κάποια στιγμή χρηματοδότησε στις αγορές τις πολιτικές του, και οι αγορές του δώσανε τους πόρους εκείνους προκειμένου να ασκήσει αυτές τις πολιτικές. Όταν τους παίρνουν τους πόρους εκείνους πίσω ή όταν ανησυχούν οι αγορές, τα κράτη εξανίστανται, οι δημοκρατίες εξανίστανται. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για δημοκρατίες οι οποίες να κινδυνεύουν εδώ πέρα. Δεν έχουν πόρους να ασκήσουν τις πολιτικές αυτές που ασκούσαν. Για να τις δούμε. Για την αποφυγή δημιουργίας της κρίσεως. Αυτά ήταν εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν τα είχαμε στο Σύνταγμα. Ειδικά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσης δεν είχαμε. Για την αποφυγή της κρίσης είχαμε το φρένο χρέους, το περίφημο. Χθες αντιμετωπίστηκε με κριτική από ορισμένους συναδέλφους. Απορώ. Μου θυμίζει τον πολυπρωταθλητή της Γαλλίας στη Φόρμουλα 1, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά που τρέχω στο Μονακό και στρίβω για να πάρω την ευθεία που καταλήγει στη μεγάλη στροφή των Ταρζάν τον λεγόμενο, κτυπάω με το πόδι μου το φρένο για να δω αν είναι εκεί. Δεν το θέλουμε κάποια στιγμή το φρένο? Όταν ξεπερνάει το 60% ο λόγος μεταξύ χρέους και ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δεν το θέλουμε? Τι είναι αυτό? Είναι το νοικοκύρεμα. Ήταν τίποτα άλλο παρά το νοικοκύρεμα, το οποίο όλοι καταγγέλουν σήμερα, το νοικοκύρεμα. Αυτή ήταν και η παραδοχή με βάση την οποία στήθηκε η ΟΝΕ και το άρθρο 26 προέβλεψε την κρίση του. Η παραδοχή ήταν του συντάκτη της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 126, ότι τα κράτη θα νοικοκυρευτούν και ότι τα κράτη θα τηρούν τα συμπεφωνημένα. Και όταν λέμε κάτι θα το κάνουμε και θα τα έχουν τα βιβλία τους εντάξει. Άμα δείτε το 126, τι λέει? Λέει λοιπόν ότι όταν ένα κράτος ξεφύγει, τότε θα κληθεί να πάρει μέτρα. Και τι θα γίνει αν δεν τα υλοποιήσει? Μα τότε θα πάρει ξανά μέτρα. Και αν και αυτά δεν τα υλοποιήσει, τι θα κάνει? Τότε βεβαίως είναι προφανές ότι θα πρέπει να πάρει μέτρα. Μα και αν και τα μέτρα δεν γίνονται, τι θα γίνει? Τότε υπάρχει λύση. Λοιπόν, θα κλειστεί το συμβούλιο μέσα και τότε θα του επιβάλλει μέτρα. Πάρα πολύ ωραία. Έλλειψη φαντασίας. Γιατί? Διότι η παραδοχή ήταν ότι εμείς είμαστε τα αναπτυγμένα κράτη του πλανήτη. Είμαστε πρότυπα σε όλο τον κόσμο. Μας ακολουθούν. Και σαν για αυτούς πρέπει να γίνεται, σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και επομένως, λέγαμε ότι εμείς τα βιβλία μας θα τα έχουμε εντάξει. Ότι κάποιοι δυστυχώς όμως στην πορεία, αγαπητοί φίλοι, αποδείχθηκαν λιγότερο νοικοκυρέοι από ό,τι έπρεπε. Αυτό το νοικοκύρεμα τώρα καταγγέλλεται από όλους ως ένα επρόκειτο για μια νεοφιλελεύθερη, λέει, πολιτική. Το νοικοκύρεμα καταγγέλλεται σαν νεοφιλελεύθερη πολιτική. Για να έρθουμε λιγάκι στην ιδεολογία του Συντάγματος. Έχει ιδεολογία το Σύνταγμα? Βεβαίως και έχει. Είναι ξεκάθαρη η ιδεολογία του Συντάγματος στην εποχή ακριβώς που ψηφίστηκε, που γράφτηκε και που ψηφίστηκε. Είναι η ιδεολογία φιλελεύθερη κάθε άλλο? Ασφαλώς όχι.
Ποια είναι η ιδεολογία του συντάγματος? Της μεικτής οικονομίας. Θυμάται κανένας τι σημαίνει σήμερα της μεικτής οικονομίας? Το 70, δεκαετία του 70, αυτή ήταν η Ευρώπη, ότι της μεικτής οικονομίας. Έτσι δεν έλεγε ότι είμαι φιλελεύθερος, δεν τολμούσαν. Ήταν το πολύ καλύτερο της εποχής. Έτσι, η μεικτή οικονομία ήταν. Γιατί αυτή ήταν η ιδεολογία του συντάγματος. Λοιπόν, διότι υπήρχε ο ανταγωνισμός Ανατολής-Δύσης και έπρεπε και η Δύση να δείξει πόσο καλά πήγαινε στα κοινωνικά δικαιώματα και στις κοινωνικές πολιτικές. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα αποδεικνύεται ότι για αυτές τις πολιτικές και αυτές οι πολιτικές, όπως η διασφάλιση των μισθών, ενός επίπεδου μισθών, υπάγονται και αυτές στον ίδιο κανόνα του εφικτού που υπάγονται και στον ιδιωτικό τομέα. Διότι και το κράτος υπάγεται και αυτό στον ίδιο αμήλικτο κανόνα του εφικτού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κράτος είναι, όπως έχω μπροστά το κομπιούτερ μου αυτή τη στιγμή, είναι το hardware. Στο κομπιούτερ μπορείτε να βάλετε όσα software θέλετε. Βάζετε το software δημοκρατία που έχουμε σήμερα. Το βάζετε, βγάζετε ένα άλλο software που λέγεται τυραννία. Ένα άλλο software που λέγεται αριστοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Το hardware είναι το κράτος. Αν δεν υπάρχει hardware, δεν λειτουργεί το software. Οι αγορές κάποια στιγμή απείλησαν το hardware. Το κράτος απείλησαν την υπόστασή μας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε... Πολλοί μας κατηγορούν, φίλοι και σύμμαχοι και εταίροι, γιατί γίναμε ένα failed state. Και δεν θα πρέπει να πάμε στο Διεθνές Ταμείο, αλλά να πάμε στις υποκλήσεις με τράπεζα για να ξανακτήσουμε τους θεσμούς μας. Από την αρχή. Έτσι. Αυτό φέρνει ακριβώς την κουβέντα. Ποιο κράτος έχει ως παραδοχή το Σύνταγμα για να γράψει όλες αυτές τις διατάξεις περί κοινωνικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία τα μπερδεύουμε με τα άλλα δικαιώματα, τα ατομικά, τα οποία οφείλει να προστατεύει και να μην τα παραβιάζει, να τα προστατεύει το ίδιο από παραβιάσεις τρίτων και να μην τα παραβιάζει το ίδιο. Ποιο κράτος είχε στο μυαλό του ότι θα γινόταν η Ελλάδα το 1975? Ένα αναπτυγμένο κράτος. Ένα αναπτυγμένο κράτος. Το αναπτυγμένο κράτος είναι χαρακτηριστικό hardware, όχι software. Software είναι η δημοκρατία. Θέλετε να κάνετε 3-4 εκλογές? Κάντε. Πού θα βρείτε να πληρώσετε για να γίνουν οι εκλογές τους δικηγόρους, να βρείτε να γίνουν 3-4-5-10 συνεδρίες? Βεβαίως. Η δημοκρατία βεβαίως. Και δεν έχει, πώς το λέμε, δεν έχει αδιέξοδα. Ναι, το κράτος έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία φυσικά και δεν έχει αδιέξοδα. Το κράτος όμως έχει αδιέξοδα. Γι' αυτό που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό το διάστημα, από το 2009 μέχρι σήμερα, ήταν η κατάρρευση του κράτους, όχι της δημοκρατίας. Του κράτους που συνήθιζε να ζει με συγκεκριμένους πόρους, τους οποίους έβρισκε στην αγορά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η αγορά δεν του δίνει τους πόρους αυτούς και πρέπει να αναζητήσει ένα νέο ρόλο. Να αναζητήσει ένα νέο ρόλο. Ποιο λοιπόν κράτος, αναπτυγμένο κράτος λοιπόν είχε στο μυαλό του ο συντακτικός νομοθέτης? Ήμασταν αναπτυγμένο κράτος το 1975? Όχι. Διότι η Ελλάδα, ξεχνάμε ότι πέρασε από πολλά στάδια. Πήγαμε από τη Δέλτα Εθνική, στη Γάμα Εθνική, στη Δίτα Εθνική. Παίξαμε στο Champions League τη δεκαετία του 2000, επειδή μπήκαμε στην ΟΝΕ. Λοιπόν, σήμερα πού βρισκόμαστε? Σήμερα πού βρισκόμαστε? Είμαστε ακόμη εκεί. Τεχνικά λοιπόν είμαστε ακόμη εκεί. Σωθήκαμε κάποια στιγμή, αν και χρωστούσαμε πολλαπλάσια χρήματα από ό,τι η Αργεντινή και η Ρωσία, με τεράστιες ενέσεις πόρων, διότι ακριβώς βρισκόμασταν στην ίδια αγορά την οποία και επηρεάζαμε και δεν έπρεπε να την επηρεάσουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο σωθήκαμε, επειδή ακριβώς ήμασταν και θεωρούμαστε και είμαστε αναπτυγμένο κράτος. Λοιπόν, άραγε θα μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας αύριο μεθαύριο? Όπως οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ξεκίνησαν από μια λιγότερο αναπτυγμένη οικονομία στην περιφέρεια του καπιταλισμού, όπως λέγαμε, και σιγά σιγά τη φέραν στο κέντρο της Ευρώπης. Λοιπόν, και το αναπτυγμένο κόσμο. Λοιπόν, των 25 περισσότερων αναπτυγμένων χωρών του κόσμου. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε αυτό το πράγμα σήμερα? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Κατά πόσον θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε αυτό σήμερα? Διότι, όπως ξέρετε, στην ιστορία αυτοκρατορίες έχουν καταρρεύσει. Σοβιετική Ένωση τη θυμάται κανείς? 60 χρόνια. Λοιπόν, το Βυζάντιο 1000 χρόνια.
Τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρετε μια αυτοκρατορία που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Θυμάται κανείς την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Υπάρχει σήμερα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Ποιος μας εγγυάται ότι αύριο η Ελλάδα θα είναι αναπτυγμένο κράτος? Υπάρχει κανείς που να εγγυάται? Μήπως το εγγυάται το Σύνταγμα, το οποίο κραδένουν συνάδελφοι ότι παραβιάζεται επειδή ψηφίζονται διάφοροι νόμοι εδώ? Λοιπόν, οι οποίοι είπαν, με το Σύνταγμα μήπως θα μας διασφαλίσει δια της διαταγής, της συνταγματικής επιταγής, μήπως θα μας διασφαλίσει το Σύνταγμα το ότι θα παραμείνουμε αναπτυγμένο κράτος? Διατάσσεται η ανάπτυξη, περί αυτού πρόκειται. Διατάσσεται η ανάπτυξη, αγαπητοί συνάδελφοι. Για να έρθω στο ότι εάν δεν αυξήσουμε την πίτα, δεν πρόκειται να έχουμε καμία διέξοδο στην συζήτησή μας, είναι τα κοινωνικά δικαιώματα και τα κοινωνικές πολιτικές. Λοιπόν, θα μπορούν να συνεχίσουν ακριβώς να γίνονται σεβαστά στη χώρα και θα μπορούν να συνεχίσουν να τις έχουν. Αν δεν γίνουμε, αν δεν παραμείνουμε και δεν έχουμε εγγυήσεις να παραμείνουμε αναπτυγμένο κράτος, δεν έχουμε. Πώς γίναμε αναπτυγμένο κράτος? Με εγγυήσεις που χρησιμοποιήσαμε όταν δεν ήμασταν. Τι λέει το άρθρο 107 του Συντάγματος? 1953, Σύνταγμα του 1952, ανασυγκρότηση της Ελλάδος. Την ανασυγκρότησε, διαβάστε το νομοθετικό διάταγμα 2687 του 1953. Έκτισε τη χώρα. Με αυτό το νομοθετικό διάταγμα σήμερα νιολογούνται ποιοι, θα τα θέλουμε. Δεν το χρησιμοποιούμε. 1953. Συντακτική πράξη 1η Αυγούστου της πρώτης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 1974, Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το επανέφερε σε ισχύ. Ήταν το πρώτο για να δώσει τη διασφάλιση στους ξένους ότι θα σέβονταν η Ελλάδα τα συμπεφωνημένα και ότι θα προστάτευε τα κεφάλαια εξωτερικού, τις ξένες επενδύσεις δηλαδή, με τις ίδιες διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύως. Το χρειαστήκαμε λοιπόν τότε για να πείσουμε ακριβώς την διεθνή κοινότητα, την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, ότι ήταν προστατευμένα τα κεφάλαιά της στην Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα το χρειαστήκαμε, δεν το χρησιμοποιήσαμε, το έχουμε απενεργοποιήσει. Δεν το βάλαμε καν στο τραπέζι της Τρόικας. Γιατί? Το 1996 η Χόκτιφ απέτησε και εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα με βάση το 2687 του 1953, προεδρικό διάταγμα διασφάλισης των κεφαλαίων που θα εισήγαγε στη χώρα. Τότε δεν ήταν συμβατό με το κοινωτικό δίκαιο, τα ίδια ισχύουν ακριβώς με την κοινή αγορά. Για ποιο λόγο λοιπόν σήμερα να μην το ξαναβάλουμε? Κάναμε τις συμμαχίες που έπρεπε σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου ακριβώς να ενεργοποιήσουμε ένα αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας εργαλείο σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουμε από κινδύνους τους ξένους επενδυτές που τους αντιμετωπίζουν στη χώρα μας. Λοιπόν, το κάναμε, πρέπει να δώσουμε εγγυήσεις σήμερα. Δεν αρκεί σήμερα το κοινό θεσμικό πλαίσιο. Θέλουμε, έχουμε ανάγκη παροχής αυξημένων εγγυήσεων. Όπως επίσης έχουμε ανάγκη της παροχής της δυνατότητας των ξένων επενδυτών να ασφαλίζονται από τον μείζωνα κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε στη χώρα, δηλαδή να επενδύσουν κάποια στιγμή τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα και να κινδυνεύουν μέσα σε μια βραδιά να χάσουν το 50% ενδεχομένως των κεφαλαίων τους από την υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα αποκτήσουν εάν η χώρα αλλάξει νόμισμα. Υπάρχει λοιπόν ένας αποδεδειγμένος αποτελεσματικότητος επίσης τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών, που είναι η ασφάλιση του πολιτικού κινδύνου. Η Ελλάδα, καθώς άλλαξε κατηγορία από χώρα εισαγωγής κεφαλαίων, έγινε τη δεκαετία του 90 χώρα εξαγωγής κεφαλαίων. Αποκτήσαμε λοιπόν θεσμούς, όπως τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ασφάλισης των επενδύσεών μας στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε το αντίθετο και δεν το έχουμε. Δεν το έχει η Ευρώπη, η οποία τώρα αποκτά την επενδυτική της πολιτική, καθώς αυτή εντάχθηκε στην εμπορική πολιτική με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα την αποκτά. Τώρα δεν θα πρέπει να πάμε να της πούμε: απέκτησες Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Δεν είχες? Γιατί μήπως είχαμε χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη? Έδινε η Γερμανία στη Γαλλία βοήθεια ή η Γαλλία στην Αγγλία? Όχι, αλλά όταν μπήκε ο Νότος, η πρώτη συστηματική προσπάθεια χρηματοδότησης ανάπτυξης ήταν ακριβώς τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. 1984. Λοιπόν, πρώτη συστηματική προσπάθεια. Και έκτοτε η Ευρώπη αφιερώνει το 1/3 του προϋπολογισμού τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Χρηματοδοτεί την περιφερειακή ανάπτυξη των λιγότερων προηγμένων χωρών. Δεν είχαμε, το αποκτήσαμε. Είχαμε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Δεν είχαμε, αποκτήσαμε το ESM.
Δεν έχουμε λοιπόν και έναν μηχανισμό όπως η MIGA, δηλαδή Multilateral Investment Guarantee Agency, που είναι θυγατρικός οργανισμός της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ασφαλίζει ακριβώς από πολιτικούς κινδύνους επενδύσεις επενδυτών που προέρχονται από τα αναπτυγμένα κράτη στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη. Πρέπει να το στήσουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη το έχει κάνει με πολύ πιο ευέλικτους τρόπους, με χρήση ακριβώς της MIGA που διαχειρίστηκε συγκεκριμένα fund που της έθεσε στη διάθεση η Ευρώπη για να ασφαλίσει επενδύσεις στη Βοσνία, Ζεγοβίνη για παράδειγμα, ή στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, έχει τα μέσα, έχει τα εργαλεία, πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Το χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ειδικά ένα τέτοιο εργαλείο για να πετύχουν οι αποκρατικοποιήσεις. Διότι οι αποκρατικοποιήσεις το 2011 το Φλεβάρι γίνανε μέρος της λύσης της βιωσιμότητας του χρέους μας. Είπαμε τότε ότι 50 δις θα προέλθουν από τις αποκρατικοποιήσεις. Ποιος όμως θα αποκρατικοποιήσει προκειμένου να καταστεί το χρέος μας, και σήμερα ισχύει αυτό, έχουμε προϋπολογίσει συγκεκριμένα έσοδα για το χρέος μας. Ποιος θα επενδύσει στη χώρα για να αγοράσει περιουσιακά τη στοιχεία, λοιπόν, όταν κινδυνεύει με μιας να χάσει το 50% της αξίας, αν χάσουμε το νόμισμά μας. Εδώ κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Κινδυνεύουμε και κυνηγάμε γύρω-γύρω την ουρά μας. Διότι θα πρέπει να γίνουν αποκρατικοποιήσεις για να γίνει βιώσιμο το χρέος μας και να διατηρήσει έστω την βιωσιμότητά του. Πριν όμως δεν γίνονται αποκρατικοποιήσεις, γιατί ακόμη δεν είναι βιώσιμο το χρέος μας, επειδή αμφισβητούμε τη βιωσιμότητά του. Και γυρίζουμε γύρω-γύρω τον ευρώ και κυνηγάμε την ουρά μας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το φαύλο κύκλο να το σπάσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, να μπορούν να ασφαλιστούν οι επενδυτές το 0,5%, το 1% του κεφαλαίου που επενδύουν, ώστε σε περίπτωση που η χώρα αυτή φύγει από το ευρώ, να μπορούν να αποζημιωθούν. Λοιπόν, υπάρχουν συμμαχίες που πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη, που μπορούν να γίνουν στην Ευρώπη, συμμαχίες του λεγόμενου Νότου, όχι όμως για να πάμε στη Γερμανία και να ζητήσουμε τι είμαστε. Αναπτυσσόμενες χώρες για να ζητήσουμε write-off του δανείου, διαγραφή του χρέους. Τι θα ζητήσουν τότε οι αφρικανικές χώρες? Θα πάμε εμείς να ζητήσουμε διαγραφή του χρέους. Αυτό που πρέπει να ζητάμε δεν είναι περισσότερα κονδύλια δημόσια, είναι περισσότερα ιδιωτικά κονδύλια. Αυτό που πρέπει να ζητάμε είναι περισσότερες επενδύσεις. Να πάμε λοιπόν και να πείσουμε τη Γερμανία. Ήρθε η Γερμανία εδώ με τη Hochtief και μας το ζήτησαν. Πάρα πολύ ωραία. Να κινητοποιήσουμε τη βιομηχανία για ένα μισό λεπτό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τρόπους επαναπρόωθησης των επενδύσεων τόσο από τρίτες χώρες όσο και ενδοκοινοτικά προς τις λιγότερο προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, διαμορφώνεται η επενδυτική πολιτική. Το κάναμε, κτίσαμε τέτοια συμμαχία. Πρέπει να διαμορφώσουμε θεσμούς. Δεν τους είχαμε ακόμη, πολλούς θεσμούς δεν είχαμε, τώρα τους φτιάχνουμε. Έναν θεσμό που πρέπει να φτιάξουμε για την ασφάλιση πολιτικών κινδύνων. Δυστυχώς, γίναμε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής για τις ξένες επενδύσεις. Δεν είναι ασφαλής. Έτσι. Αναγκαστικά. Το 1993, όταν μπήκαμε στη MIGA, μπήκαμε σε αναπτυγμένο κράτος στη MIGA. Η MIGA διακρίνει σε δύο κατηγορίες χωρών τις χώρες. Οι χώρες αναπτυγμένες είναι γύρω στους 25, επειδή συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και αυτό το λόγο μπήκαμε για τις αναπτυγμένες χώρες της MIGA, όπου δεν ασφαλίζει η MIGA επενδύσεις, διότι δεν χρειάζεται σε μια αναπτυγμένη χώρα να ασφαλίσει επενδύσεις. Ασφαλίζει επενδύσεις επενδυτών προερχόμενες από τις χώρες αυτές προς τις λιγότερο αναπτυγμένες, και όλες οι άλλες χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι λιγότερο αναπτυγμένες. Ποιος πρωθυπουργός θα πάει στη MIGA σήμερα, στην κοινή σύσκεψη του Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, να ζητήσει exemption, να πει ξαναρχίστε να ασφαλίζετε επενδύσεις στη χώρα μου? Θα είναι ομολογία αλλαγής κατηγορίας. Μα είναι ο κίνδυνος αυτός μπροστά μας. Και πρέπει να το τολμήσουμε. Αν δεν τολμηθεί αυτό, αν δεν αποτολμηθεί περιφερειακά στην Ευρώπη, πρέπει να πάμε να το ζητήσουμε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουμε ανάγκη από αυτά τα εργαλεία, γιατί αυτά τα εργαλεία μας κάνανε αναπτυγμένους. Αυτό είναι, πιστεύω, το μεγαλύτερο challenge, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεται σήμερα η χώρα, να διασφαλίσει στο μέλλον και να παραδώσει στα παιδιά ένα αναπτυγμένο κράτος που πληρονόμησε. Αυτή είναι η υποχρέωση ακριβώς. Βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα των ανθρώπων που στέλνουμε εδώ, σε αυτό το ευρωπαϊκό, σε αυτό το κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κλαβίνη για το σημαντικό χάρτη των προβληματισμών και των κατευθύνσεων των οποίων έδωσε σαν συμβολή στη συζήτηση. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος θα παρέμβει με θέμα το πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα την οικονομία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω κάνοντας ένα σύντομο σχολιασμό από κάποια σημεία τα οποία προαναφέρθηκαν, ξεκινώντας από την εισαγωγική ομιλία του αξιότιμου Προέδρου της Βουλής. Μεταξύ άλλων μας είπε ότι το Σύνταγμα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, για να το αφήσουμε στους συνταματολόγους. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ο πρώτος συνταματολόγος, αγαπητή κύριε Λιαργκόβα, ο οποίος μιλάει σε αυτό το συνέδριο. Στα 4 πρώτα τραπέζια έχουμε 17 οικονομολόγους και ένα συνταματολόγο. Άρα, ενδεχομένως, να ακολουθούμε μία πρακτική. Ο Μποτόπουλος ήρθε ως κεφαλαιογρά, όχι ως συνταματολόγος, νομίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τι είπατε? Συντεχνιακά ζητήματα, όχι. Δεν το βάζω από αυτή την άποψη. Λάθος κάνατε. Να μου επιτρέψετε όμως να μιλήσω. Το βάζω από την άποψη ότι υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις του συντάγματος. Ενδεχομένως, και ξαναλέω, αφορμή είναι η επισήμανση του κυρίου Προέδρου της Βουλής ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση το Σύνταγμα. Πράγματι, και το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και η οικονομία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί να αφήσουμε αντίστροφα στους συνταγματολόγους, οι οποίοι ενδεχομένως σε κάποιες περιόδους επιχείρησαν να μπουν στα χωράφια των οικονομικών, της οικονομικής επιστήμης. Όμως, είναι ακόμα πιο σοβαρή υπόθεση αν το βάλουμε στη διάσταση της προσέγγισής τους από την πολιτική τάξη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα έχει κατά βάση μια λειτουργία φρένου, να βάλω έναν άλλο όρο που χρησιμοποιήθηκε αρκετά, απέναντι στην εκάστοτε πολιτική τάξη, απέναντι στις πλειοψηφίες, στην κυβερνώσα πλειοψηφία κατά κανόνα, η οποία θα προτιμούσε βέβαια να είναι ένα Σύνταγμα πολύ λιτό, πολύ ευέλικτο, ώστε να μην έχει δεσμεύσεις, και όμως αυτές οι δεσμεύσεις είναι αναγκαίες. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι δουλειά ούτε των συνταγματολόγων, ούτε των οικονομολόγων, ούτε των πολιτικών. Είναι δουλειά ολόκληρης κοινωνίας να αποφασίσει για το Σύνταγμα. Και από αυτή τη σκοπιά θα ήθελα να προχωρήσω ένα δεύτερο σχολιασμό. Ακούσαμε για το κράτος hardware, ακούσαμε για τη δημοκρατία software. Ομολογώ ότι τρομάζω λίγο όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η δημοκρατία είναι hardware, κύριε Κλαβίνη. Το κοινωνικό κράτος δικαίου είναι hardware. Δεν έχω καμία αντίρρηση να συζητάμε για επενδύσεις, για μεγέθυνση, για ρήτρα χρέους, για όλα αυτά. Αλλά ομολογώ ότι θα περίμενα σε ένα τραπέζι που είναι αφιερωμένο στα κοινωνικά δικαιώματα να ακούσω και τη λέξη κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικό κράτος δικαίου, δημοκρατία ως hardware. Αυτά τα σύντομα εισαγωγικά σχόλια. Και ξαναλέω, κύριε Καζάκο, δεν έχει καμία συντεχνιακή διάσταση αυτό που είπα. Ελπίζω να ήταν σαφές. Θα μπω κατευθείαν τώρα στην εισήγησή μου με θέμα πώς επηρεάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα την οικονομία. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, μάλλον εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θέμα που αφορά το πώς το Σύνταγμα συνολικά επηρεάζει την οικονομία. Την επηρεάζει και με ποιο τρόπο. Υπόθηκε ότι η ιδεολογία του Συντάγματος είναι αυτή της μεικτής οικονομίας. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να το βάλουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεχομένως, αυτό το οποίο αποτυπώνει το Σύνταγμά μας είναι η βούληση για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την μικρή οικονομία, νομίζω. Και υπ' αυτή την έννοια έχει πάλι σημασία να συζητήσουμε για κοινωνικά δικαιώματα. Για ποιο λόγο? Μια εύλογη απάντηση θα ήταν επειδή αυτά θίγονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και από τις περιοριστικές ρυθμίσεις που εισήγαγαν τα μνημόνια. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια επιφανειακή απάντηση. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προτείνω τρεις κύριους λόγους για τους οποίους πρέπει να συζητάμε σήμερα πάλι για τα κοινωνικά δικαιώματα. Και πρώτα απ' όλα, επειδή το κανονιστικό τους περιεχόμενο παραμένει ένα από τα πιο επίμαχα, τα πιο αμφιλεγόμενα, θα έλεγα άλλη τα ζητήματα της συνταγματικής θεωρίας, που προκαλεί τα τελευταία χρόνια ολοένα εντυνόμενες αντιπαραθέσεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και όχι μόνο σε χώρες που πλήττονται άμεσα. Δεύτερος λόγος
επειδή είναι μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο επιστήμονες, αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα. Από την άποψη τόσο της πολιτικής θεωρίας, όσο και της πολιτικής πράξης. Αφορά δηλαδή τα όρια της κρατικής παρέμβασης για την αναδιανομή του εισοδήματος, ποιοι δικαιούνται κοινωνικής προστασίας, με ποια μορφή και βέβαια από ποιες πηγές χρηματοδότησης. Αυτό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα πολιτικά διακυβεύματα, ίσως μάλιστα συγκροτεί και το ουσιοδέστερο κριτήριο για την κλασική διάκριση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο τίθεται το κλασικό ερώτημα εάν είναι σκόπιμη η κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων ή αποτελεί μια υπέρμετρη δέσμευση της πολιτικής εξουσίας. Μήπως θέλουμε να τα καταργήσουμε λοιπόν για να είναι πιο ευέλικτη η κυβέρνηση? Μήπως θέλουμε μόνο τρίτρα χρέους? Μια δέσμευση σαν αυτή δεν συρρυκνώνει μόνο το περιθώριο χειρισμού της εκάστοτε κυβέρνησης και βουλής μπροστά σε απρόβλεπτα και διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί ως πηγή διακινδύνευσης και για το ίδιο το Σύνταγμα. Τι εννοώ? Όταν οι συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα αποδεικνύονται αλυσιτελείς ως προς την αποτροπή μιας ενδεχόμενης ραγδαίας μείωσης μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, θεσμών διευθέτησης των εργασιακών σχέσεων, υγειονομικών παροχών και άλλων θεωρούμενων ως κεκτημένων δικαιωμάτων, τότε ανακύπτει ένα ζήτημα αναξιοπιστίας του συντάγματος και της ικανότητάς του να εγγυάται αυτά που ενδεχομένως υπόσχεται. Αυτή η αμφισβήτηση και η αναξιοπιστία του συντάγματος αποτελεί, θα έλεγα, μια ορολογιακή βόμβα για το πολιτικό σύστημα. Η άνοδος των άκρων είναι πρωτίστως αποτέλεσμα της απαξίωσης των θεσμών και του πολιτικού συστήματος σε συνάρτηση με την ανεργία, τη φτώχεια, την εσφαλμένη διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι δηλαδή ακριβώς ο συνδυασμός της απονομιμοποίησης των θεσμών με τα προβλήματα αυτά που τροφοδοτεί τις αντισυστημικές δυνάμεις. Άρα, το πρόβλημα των κοινωνικών δικαιωμάτων δεν αφορά μόνο τις υλικές, οικονομικά αποτιμητές κρατικές παροχές που συνιστούν το αντικείμενό τους, αλλά την ίδια την κανονιστική και την νομιμοποιητική λειτουργία του συντάγματος και το hardware, κύριε Γκλαβίνη, που είναι η δημοκρατία. Μπροστά στην κρίση, λοιπόν, η θεωρία και η νομολογία για τα κοινωνικά δικαιώματα αντιμετωπίζουν ακόμη πιο σκληρά ερμηνευτικά διλήμματα. Για αρκετούς θεωρητικούς, αυτά τα διλήμματα ξεπερνιόνται με βάση μια επιχειρηματολογία που υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα διαθέτουν κανονιστική πυκνότητα αντίστοιχη προς εκείνη των ατομικών δικαιωμάτων, διασφαλίζουν έναν απαραβίαστο πυρήνα για τον κοινό νομοθέτη και ο δικαστής οφείλει να κρίνει ως αντισυνταγματικούς τους νόμους που τα παραβιάζουν. Ομολογουμένως, τα επιχειρήματα δεν είναι αμιλητέα, το ερμηνευτικό του συμπέρασμα έχει εξαιρετικά ευχάριστα στα αυτιά αρκετών από εμάς, ιδίως σε όσους ασπάζονται τις θέσεις είτε του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, πολλό δε μάλλον της αριστεράς. Όμως πράγματι, εδώ θα συμφωνήσω με κάποιους από τους προηγούμενους ομιλητές, η πραγματικότητα δεν μπορεί πάντα να προσαρμόζεται στη θεωρία ή στην πολιτική βούληση. Η θεωρία οφείλει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και ακόμη και αν συμφωνήσουμε ότι η θεωρία αποτελεί προαπαιτούμενο τόσο για την κατανόηση όσο και για τη μεταβολή της πραγματικότητας, ωστόσο σε πρακτικές επιστήμες όπως η νομική, όπου το τελικό ερώτημα είναι το quid iuris, δηλαδή τι ισχύει ως δίκαιο κατά την ερμηνεία κανόνων δικαίου, οφείλουμε να πατάμε γερά στην πραγματικότητα ώστε να μην οδηγηθούμε σε επικίνδυνα αδιέξοδα. Ας ξαναθέσουμε λοιπόν το ερώτημα. Τι εγγυώνται τα κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο μάλιστα μιας οικονομικής και δημοσιονομικής πραγματικότητας δυσθεώρητου δημόσιου χρέους με το κράτος να τελεί μεταξύ χρεοκοπίας και αυστηρών δημοσιονομικών δεσμεύσεων? Θα ήταν διαφορετική η απάντηση σε μια ομαλή περίοδο χωρίς κρίση, έκτακτες συνθήκες και κατάσταση ανάγκης? Και πώς θα επηρεαζόταν τα προηγούμενα εάν ενσωματώνονταν στο Σύνταγμα η περίφημη ρήτρα χρέους ή ένας χρυσός δημοσιονομικός κανόνας, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα με τα συντάγματα της Γερμανίας, της Ιταλίας, πιο πρόσφατα της Ισπανίας και όπως αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο του 2011, πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Ούτε ο χρόνος μου επιτρέπει, ούτε θα ήθελα να σας κουράσω με μια αναλυτική παρουσίαση της διαμάχης για τα κοινωνικά δικαιώματα, μιας πολύ ενδιαφέρουσας διαμάχης που όμως διολυσταίνει συχνά σε έναν ιδιότυπο επιστημονικό λαϊκισμό. Θα συμπυκνώσω σε 3 σημεία την άποψή μου και αν το επιτρέψει η συζήτηση θα επεκταθώ. Το πρώτο είναι
η αναγνώριση ότι η ερμηνεία των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι σε άλλους συνταγματικούς κανόνες αξιακά ετεροκαθοριζόμενη. Το ερμηνευτικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τις ερμηνευτικές προαντιλήψεις που κατά τρόπο δεδηλωμένο ή λανθάνοντα συνιστούν την αφετηρία των συλλογισμών του ερμηνευτή τους. Και αυτό δεν συμβαίνει ασφαλώς μόνο στην περίπτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, όμως εδώ η ένταση μεταξύ ποικίλων πολιτικών, πολιτιολογικών, δικαιοθεωρητικών προαντιλήψεων αποτελεί τον εξηγητικό λόγο για αυτές τις ακραίες ερμηνευτικές αποκλίσεις. Δεύτερον, η πολύ εντονότερη και αμεσότερη εξάρτηση της υλοποίησης των κοινωνικών δικαιωμάτων από τη λεγόμενη δημοσιονομική συνθήκη, δηλαδή από την οικονομική ικανότητα του κράτους να χρηματοδοτεί τις κοινωνικές παροχές. Σε άλλες εποχές ήταν ίσως ευκολότερο να απαντηθεί αυτή η ιδιοτυπία των κοινωνικών δικαιωμάτων με ένα αντεπιχείρημα του τύπου «λεφτά υπάρχουν». Σήμερα όμως, που τελούμε σε καθεστώς ελεγχόμενης χειροκοπίας, καθίσταται εμφανές ότι ακόμη και αν δεν θεωρηθεί η δημοσιονομική συνθήκη υπαρκής λόγος για να εξωστρακιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα από το συνταγματικό προστάσιο, και κάτι τέτοιο φρονώ ότι θα αποτελούσε μια τεράστια οπισθοδρόμηση για το Σύνταγμα και τη συνταγματική επιστήμη, ωστόσο η χρηματοδοτική συνιστόσα επιτάσσει μια πιο προσεκτική ανάγνωσή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι σε άλλες χώρες που κλείτονται από την κρίση, όπως η Πορτογαλία, υποβλήθηκαν απροκάλυπτα και επίσημα προτάσεις εξοβελισμού των κοινωνικών δικαιωμάτων από το Σύνταγμα. Το τρίτο σημείο αφορά το ρόλο του δικαστή. Μετά από δεκαετίες θεωρητικών και νομολογιακών αντιμαχιών, στην αρχή διστακτικά, αργότερα πιο θαραλέα, τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κανονιστική δύναμη των κοινωνικών δικαιωμάτων και με συχνά ευρηματικές κατασκευές τα αξιοποίησαν κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Και όμως η κρίση της τελευταίας τετραετίας φαίνεται να επηρεάζει σε ολόκληρο τον κόσμο τη σχετική νομολογία. Είναι εύλογο να εμφανίζεται συγκρατημένος ο δικαστής. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι στην περίφημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 668 για το μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, που μεταξύ άλλων αφορούσε και τη συρρήκνωση εργασιακών δικαιωμάτων και εισοδημάτων, δεν υπάρχει ούτε μία γραμμή, ούτε μία λέξη για τη συμβατότητα των μέτρων με τα κοινωνικά δικαιώματα. Παρότι βέβαια οι αιτώντες τα είχαν κατά κόρον επικαλεστεί. Είναι λοιπόν εκπληκτικό ότι τα κοινωνικά δικαιώματα είναι ως εάν να μην υφίστανται στη συνταγματική τάξη. Και ο έλεγχος συνταγματικότητας γίνεται ιδίως με γνώμονα την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας, την αρχή της ισότητας, την αναλογικότητα, την επίκληση του δημοσίου συμφέροντος. Τα κοινωνικά δικαιώματα όμως αποτελούν μια κοινωνική κατάκτηση. Μια κατάκτηση, θα έλεγα ευρύτερα, του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού. Το να εγκαταληφθούν ακριβώς την ώρα που είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία, θα αποτελούσε μια παταγώδη αποτυχία του νομικού μας συστήματος. Ήδη λοιπόν την αρχική αμηχανία έχουν διαδεχθεί αποφάσεις ποικίλων δικαστηρίων στην Ευρώπη της κρίσης, που κρίνουν ως αντισυνταγματικές νομοθετικές επιλογές με γνώμονα τα κοινωνικά δικαιώματα. Ωστόσο, τόσο η θεμελίωση αυτών των αποφάσεων, όσο και οι ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές τους συνέπειες, κινούνται στα όρια, θα έλεγα επί ξηρού ακμής. Ο ερμηνευτικός μαξιμαλισμός και η αβασάνιστη επίκλησή τους δεν εισφέρει ούτε στην ενίσχυση της κανονιστικής τους εμβέλειας, ούτε και στην αξιοπιστία του συντάγματος. Η ερμηνεία των κοινωνικών δικαιωμάτων έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες που δεν επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά κλασικών εργαλείων του συνταγματικού δικαίου χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές. Και στο σημείο αυτό, μόνο μία επισήμανση ερμηνευτικής προσαρμογής κατά την προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όταν ο δικαστής διστάζει να αναγνωρίσει έναν απρόσδεκτο πυρήνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, τότε είναι εφικτή η αξιοποίηση της αρχής αναλογικότητας ως μεθόδου στάθμης συμφερόντων για τον εντοπισμό του κανονιστικού τους περιεχομένου, επιτρέποντας έτσι τη διεξαγωγή μιας διαλογικής επικοινωνίας μεταξύ νομοθέτη και δικαστή, που καταλήγει επιπλέον στη διατύπωση εμέσως πλην σαφώς συγκεκριμένων βημάτων και κατευθύνσεων νομοθετικής πολιτικής. Παραδείγματα μιας τέτοιου τύπου ανάγνωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων συναντώνται ήδη σε πολλές ενόμες τάξεις από τον κόσμο, και έτσι η διάσωση της κανονιστικότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε καιρούς δημοσιονομικής κρίσης προϋποθέτει ότι ο δικαστής θα ισορροπήσει στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον ακτιβισμό, την αυτοδέσμευση,
και το ρόλο του εγγυητή των δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου. Και θα κλείσω την εισήγησή μου με μια σύντομη αναφορά σε τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα αξιοποίησης των εν ευρεία ενία κοινωνικών δικαιωμάτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την πρόσφατη απόφαση 2307 του 2014 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Σύνταγμα επιβάλλει στον νομοθέτη να προβλέπει και τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ώστε να μην παραμείνει αρρύθμιστο σημαντικό μέρος των συλλογικών διαφορών. Και εδώ βλέπουμε μια συνταγματική διάταξη να επιφέρει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονομία με τη θέσπιση ορίων στις εργασιακές σχέσεις και ιδίως με την πρόβλεψη της υποχρέωσης διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Πρόκειται δηλαδή για μια χαρακτηριστική περίπτωση επίδρασης του Συντάγματος στην οικονομία. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θίξω αφορά τον λεγόμενο χρυσό δημοσιονομικό κανόνα. Η συνταγματική κατοχύρωση της στήρησης δημοσιονομικών δικτών αφαιρεί από την εκάστοτε κυβέρνηση ένα μεγάλο μέρος από τη διακριτική της ευχέρεια να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Είναι επιθυμητή μια τέτοια μείωση της ευελιξίας της κυβέρνησης και της Βουλής? Εδώ τίθεται λοιπόν στον αντίποδα της κατοχύρωσης κοινωνικών δικαιωμάτων το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου πρόβλημα της συνταγματικής θεωρίας, δηλαδή η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και συνταγματισμού. Μέχρι ποιο σημείο θέλουμε λοιπόν το Σύνταγμα να περιορίζει την εκάστοτε κυβερνώσα πλειοψηφία κατά τη λήψη αποφάσεων στα πεδία της οικονομίας και της κοινωνικής προστασίας? Και κλείνω με ένα τελευταίο ευρύτερο ερώτημα. Ποια είναι λοιπόν τελικά η σχέση του Συντάγματος με την οικονομική κρίση? Από τη μία πλευρά υποστηρίζεται ότι ένα Σύνταγμα δεν μπορεί ούτε να προκαλέσει ούτε και να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση. Το Σύνταγμα προσεγγίζεται δηλαδή ως αδιάφορο αναφορικά προς την εμφάνιση, την εξέλιξη και την υπέρβαση της κρίσης. Και θα έλεγα ότι τους τελευταίους μήνες συζητάμε πολύ περισσότερο για το Σύνταγμα από ό,τι θα έπρεπε. Πράγματι, θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ρυθμίσεις και σε πολιτικές οι οποίες δεν εξαρτώνται ούτε από την αναθεώρηση ούτε από τις υφιστάμενες συνταγματικές ρυθμίσεις. Πάντως, από την άλλη πλευρά, η υιοθέτηση αυτής της άποψης, ότι δηλαδή το Σύνταγμα είναι αδιάφορο, θεωρεί ατελέσφορες για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης όλες τις αναθεωρητικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν μετά την εκδήλωσή της και εν ονόματι αυτής. Η εκ διαμέτρου αντίθετη σκοπιά λέει, και τελειώνω, ότι ένα κακό Σύνταγμα όχι απλώς επηρεάζει ουσιοδός την οικονομία, αλλά συνεπάγεται συγκεκριμένα χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς. Και ως καθοριστικοί παράγοντες για το χαρακτηρισμό ενός συντάγματος ως καλού ή κακού και κατ' επέκταση ως εποφελούς ή επιβλαβούς για τη λειτουργία της οικονομίας, αναδεικνύονται με βάση στοιχεία από κράτη-μέλη του ΟΣΑ το μέγεθος και η αυστηρότητα του συντάγματος. Ένα μεγάλο και δύσκολα αναθεωρήσιμο σύνταγμα, ακούσαμε και τον πρόεδρο της Βουλής νωρίτερα, κρίνεται κατά την άποψη αυτή ως κακό σύνταγμα με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία και για το πολιτικό σύστημα. Άρα, η ποιότητα του συντάγματος θεωρείται αποφασιστική σημασία για τον τρόπο εκδήλωσης και την έκβαση της οικονομικής κρίσης. Η δική μου άποψη, που την έχω υποστηρίξει εκτενώς σε κάποιες πρόσφατες διεθνείς δημοσιεύσεις, με μια συγκριτική προσέγγιση 10 σταματικών τάξεων σε χώρες που έπληξε με σφοδρότητα η οικονομική κρίση, είναι ότι η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, τη σχέση συντάγματος και οικονομίας, δεν μπορεί να είναι ούτε γενική, ούτε πανομοιότυπη σε όλες τις περιπτώσεις, ούτε και τελεσίδικη. Μια πληθώρα παραγόντων επηρεάζει τόσο τον τρόπο που αντιδρούν τα συντάγματα στην κρίση, όσο και το εύρος της συμβολής τους στην υπέρβασή της. Το αν και με ποιο τρόπο θέλουμε να περιορίσουμε την εκάστοτε πλειοψηφία, την εκάστοτε κυβέρνηση, μέσω συνταγματικά κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων, συναρτάται τελικά με συγκεκριμένες αντιλήψεις για το ρόλο του κράτους, για τις πολιτικές προτεραιότητες, για τη λειτουργία του συντάγματος. Και σε αυτά τα ερωτήματα την απάντηση δεν μπορούν και δεν πρέπει να τη δώσουν ούτε οι συνταγματολόγοι, ούτε οι οικονομολόγοι, αλλά ο δημοκρατικά νομιμημένος συνταγματικός νομοθέτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοντιάδη
ειδικά για, για την ανάδειξη των πολλαπλών επιπέδων που απαιτείται να κινηθούμε για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τα προβλήματα. Καλούμε τον κύριο Σάββα Ρομπόλη, ομότιμο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, ο οποίος θα μας αναλύσει το θέμα με τίτλο «Συνταγματική αναθεώρηση και κοινωνικό κράτος». Ήθελα δύο σχόλια πρωτού να μπω στην εισήγηση να κάνω. Καταρχήν καλημέρα σας και καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε. Επειδή θέλω να υπερτονίσω δύο σημεία του Προέδρου της Βουλής και του Παναγιώτου Γκλαβένη, που νομίζω πρέπει να προσιλωθούμε σε αυτά τα δύο σημεία. Το ένα είναι, ανέφερε ο Πρόεδρος το πρωί για τη χρησιμότητα του κομμάτων και τη σημασία των κομμάτων. Το ερώτημα είναι όμως, τι κόμματα? Κόμματα υποσχέσεων για κόμματα προγραμμάτων. Ο κ. Γκλαβίνης είπε ότι συμφωνώ, αλλά δεν αρκεί πλέον αυτό. Το νοικοκύρεμα. Δεν αρκεί πλέον αυτό. Τα χρόνια 2013-2040, έχοντας μπροστά μας την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε πάρα πολλά μεγέθη και αν θυμάμαι καλά με 72 εναλλακτικά σενάρια των μεταβλητών, είναι δύσκολα χρόνια. Δεν αρκεί νοικοκύρεμα. Δεν αρκεί νοικοκύρεμα. Επομένως, αυτό που αρκεί, και όλοι νομίζω πολιτικοί, πανεπιστημιακοί, οι πάντες, πρέπει να καλλιεργήσουμε την αναγκαιότητα για πρόγραμμα, για κόμματα προγραμμάτων, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει πρόγραμμα, σημαίνει στόχοι, σημαίνει μέτρα, σημαίνει χρηματοδότηση, πόροι δηλαδή, σημαίνει χρονοδιάγραμμα και σημαίνει αξιολόγηση. Δεν μπορούν να γίνουν λιγότερο δύσκολα αυτά που φαίνονται στις μελέτες μας, είτε το ΑΕΠ, είτε το εισόδημα, είτε η ανεργία, είτε η δημογραφία, είτε η κοινωνική ασφάλιση, είτε η φτώχεια, εάν δεν δουλέψουμε πάνω σε αυτούς τους δύο πυλώνες. Εάν συνεχίσουμε χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Εάν βάλετε παραδείγματος χάρη μια μεταβλητή με 4% του ΑΕΠ, αντί για ένα που αναφέρθηκε ο ΣΑ που λέει 1%, που αυτό φαίνεται ότι είναι. Αυτή η μεταβλητή του 4%, ενώ περιμένεις ότι θα ανατρέψει τα άλλα μεγέθη προς το καλύτερο, δεν τα ανατρέπει. Απλώς σχετικά τα βελτιώνει. Επομένως, νομίζω ότι, τουλάχιστον εγώ με βάση αυτές τις μελέτες και ειδικά της προοπτικής, βλέπω αυτό το πράγμα. Ακούω που βγήκε μια μελέτη τώρα αυτή τη βδομάδα από ένα γερμανικό ινστιτούτο για το μακροχρόνιο έλλειμμα της κοινωνικής ασφάλισης. 6 ΑΕΠ. Είναι έτσι. Και εμείς το ίδιο έχουμε βγάλει. 6 ΑΕΠ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αύριο δεν θα δοθούν συντάξεις, αλλά αν αποφασίσουμε σήμερα να καταργήσουμε την κοινωνική ασφάλιση, πρέπει να έχουμε ένα δισεκατομμύριο στο ταμείο. Και το ταμείο σήμερα έχει μόνο 3,5 δις. Για να δώσουμε τη συντάξη στο συνταξιούχο μέχρι που να πεθάνουν και να δώσουμε τις εισφορές των ασφαλισμένων που μας έδωσαν από τότε που μπήκαν στην εργασία τους. Αυτό σημαίνει. Αλλά το λέμε και λέμε εντάξει όμως. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει όμως. Γιατί αυτό επηρεάζει και την τρέχουσα χρηματοδότηση και λειτουργία του συστήματος. Κλείνω αυτό το προήμιο. Το εκμεταλλεύτηκα γιατί πήγαμε σύντομο στην εισήγηση. Έχω δώσει μια εισήγηση. Επομένως, από τα κεντρικά σημεία της, και ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο γραφείο του προϋπολογισμού, την οποία τη βρίσκω παρακολουθώντας και χτες τις συνεδριάσεις αρκετά χρήσιμη και από άποψη προβληματισμών και κατάθεση προτάσεων. Η διάθεση της εισήγησής μου έχει 3 σημεία. Το πρώτο σημείο, πολύ σύντομα, κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και υποθέσεις εργασίας. Το δεύτερο σημείο, το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και του κοινωνικού κράτους στις συνθήκες κρίσης. Και το τρίτο σημείο, 7 προτάσεις. Βέβαια, ένας οικονομολόγος θα ήταν υπερβολή να κάνει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης στο κοινωνικό κράτος, αλλά είναι προτάσεις αναγκαιότητας για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και της προοπτικής του και βέβαια της εγγύησης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, τις αγωγικές παρατηρήσεις, νομίζω ότι το ερώτημα είναι τι θα αναθεωρηθεί και γιατί.
και τι τελικά θα εστερνιστεί το αναθεωρημένο Σύνταγμα. Δηλαδή, θα εστερνιστεί τη συνταγματοποίηση της εσωτερικής υποτίμησης ή θα προβεί στην ανακοπή του συντελούμενου περιορισμού της συνταγματικής και κοινωνικής κυριαρχίας. Δεύτερον, θα αποτυπώσει ή όχι τη συντελούμενη αποδιάρθρωση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους με τη διατήρηση ή την ισχυροποίηση των άρθρων 4-25 που είναι το μέρος δεύτερο ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ιδιαίτερα με τη δημιουργία νέων θεσμών, εγώ λέω χωρίς να είμαι συνταγματολόγος, ένα συνταγματικό δικαστήριο που να μπορεί να αποτρέπει την παραβίαση του συντάγματος. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο το συνταγματικό δικαστήριο να κάνει αυτό ή κάποιο άλλο όργανο, αλλά εδώ χρειάζεται ένας θεσμός που θα αποτρέπει την παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων. Όχι μόνο των άρθρων 4-25 που είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και οποιοδήποτε άλλων διατάξεων. Γιατί θα προστατεύσουμε έτσι λίγο και το κύρος δικαιοσύνης. Διότι εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω την απόφαση που λέει ότι η μείωση των μισθών σε στόλους είναι αντισταγματική, αλλά η μείωση του μισθού στους καθηγητές πανεπιστημίου είναι συνταγματική, επειδή μειώνεται βέβαια το εισόδημα, αλλά αυτή η μείωση του εισοδήματος δεν τους παρεμποδίζει αρτίως να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Νομίζω ότι έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο. Δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτή η απόφαση. Αλλά πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι απόφαση τώρα αυτή. Τρίτον, θα εστερνιστεί ή όχι τη συνταγματοποίηση του δημοσιονομικού συμφώνου. Θα εκφράσει ή όχι τη λαϊκή βούληση για εμβάθυνση της δημοκρατίας. Επομένως, είναι προφανές ότι η επεξεργασία και απάντηση αυτών ή και άλλων ερωτημάτων σηματοδοτούν το περιεχόμενο και τη στρατηγική κατεύθυνση του νέου συντάγματος, με την έννοια ότι αυτό θα εκφράζει ή όχι την αποκορύφωση της κοινωνικής και πολιτικής κυριαρχίας στη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι η ανάγκη αποτύπωση των προσδοκιών των πολιτών της χώρας στην αναθεώρηση, καθώς και η θεσμική πρόνοια εφαρμογής και παραμπόδισης παραβιάσεων του συντάγματος. Σε αντίθεση με τη συχνή αναθεώρησή του, η οποία πολλές φορές πλήττει το ρυθμιστικό ιστό και υποκρύπτει πολιτικούς ή επικοινωνιακούς ελιγμούς διαφυγής από σοβαρά και οξυμένα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η αποτύπωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προσδοκιών, η εφαρμογή του συντάγματος, η ορθή ερμηνεία του, νομίζω για όλους μας είναι το ζητούμενο. Σε συνδυασμό βέβαια με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου και το ειδικό κεφάλαιο για τα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, μίλησε προηγουμένως για την παραβίαση αυτών των συμβάσεων ο Ξενοφώνος Κοντιάδης, και του κοινοτικού δικαίου που είναι η πηγή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου, τα οποία αυτά την τελευταία πενταετία έχουν καθ' ολοκληρία παραβιαστεί. Έχει κυρώσει η Βουλή τη Διεθνή Σύμβαση 98 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και τη Διεθνή Σύμβαση 102. Έχουν ακυρωθεί. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, εγώ επειδή αυτή την περίοδο το έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, αυτό σας λένε. Βέβαια, αυτό που λέω εγώ είναι ότι εντάξει, είστε ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Κάνετε ένα διεθνές δίκαιο στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των εργασιακών. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν και κάποιοι θεσμοί ελέγχου της εφαρμογής αυτών των διεθνών συμβάσεων από τα κράτη-μέλη. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση που σου λέει δεν το εφαρμόζει, σου δίνουν λεφτά. Αλλά δεν μπορείς κι εσείς το μόνο εργαλείο να είναι ότι η χώρα που δεν τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις αυτές και αυτές και αυτές θα σε βάλω στη λίστα της Καζαμπούμπου. Λέω μια χώρα δική μου για να μην παρεξηγηθώ από άλλη χώρα. Δεν είναι, φαίνεται αυτό ισχυρό στοιχείο για τα κράτη όταν θέλουν να το παραβιάσουν. Πρέπει επομένως να σκεφτούμε σε διεθνές επίπεδο ένα θεσμό που θα προστατεύει και θα ελέγχει την παραβίαση αυτών των διεθνών συμβάσεων. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κοινωνικό κράτος στις συνθήκες κρίσης. Σε αυτή την ενότητα έχω πολύ σύντομα θα αναφερθώ δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι οι θεωρητικές μεταμορφώσεις και οι ενοιολογικές μετατάξεις της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, διότι από εκεί ξεκινήσαμε, από τους ορισμούς ξεκίνησε η αποδόμηση και της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Και βέβαια το δεύτερο σημείο είναι η διατύπωση κάποιων προτάσεων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, η εργασία ως έννοια γένους
από την οποία παράγονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, υφίσταται σε όλη την περίοδο των τελευταίων 30-40 ετών, που είναι η περίοδος απελευθέρωσης των αγορών και βέβαια και της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, μιας περιθωροποίησης καταρχήν της θεώρησής της ως δημιουργικής δραστηριότητας που είχε επικρατήσει κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα και πλέον τουλάχιστον από τους συναδέλφους που υποστηρίζουν την νεοκλασική θεωρία ως επαγγελματική δραστηριότητα με υποχρεώσεις ή με χωρίς δικαιώματα ή με περιορισμένα κοινωνικά δικαιώματα. Επομένως, στους δύο προηγούμενους αιώνες, είτε ήμασταν φιλελεύθεροι, είτε ήμασταν κινησιανοί, είτε ήμασταν ρικαρδιανοί, είτε ήμασταν μαρξιστές, συμφωνούσαμε ότι η εργασία είναι η δημιουργική δραστηριότητα του ανθρώπου. Και πάνω εκεί οικοδομήσαμε ό,τι οικοδομήσαμε από άποψη κοινωνικού κράτους. Τώρα έρχονται οι συνάδελφοι της νεοκλασικής θεωρίας και λένε, μέχρι εδώ, είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα. Και αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, θα την αντιμετωπίσουμε σαν μια επαγγελματική δραστηριότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ κρίσιμη υποχώρηση στην ενοιολογία και στον ορισμό. Βέβαια, έχουν ένα επιχείρημα και λέει στο επιχείρημά τους ότι πρέπει να συνειδητοποιήσετε εσείς, όλοι οι υπόλοιποι, ότι τελείωσε η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης. Θα ζούμε στην τεχνολογία της ρομποτικής, του αυτοματισμού, της ψηφιακής τεχνολογίας. Άρα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα έχουμε μια ανεξαρτητοποίηση των κοινωνικών συνιστοσών και επομένως από αυτή την άποψη θα έχουμε και μια μετάλλαξη και του ορισμού αλλά και του ρόλου και της θέσης εργασίας. Και την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουνα στο εξωτερικό, γιατί συμμετέχω τώρα σε δύο ινστιτούτα που κάνουμε μια μελέτη για μετά την κρίση τι στην Ευρώπη, το ένα είναι το Ινστιτούτο Ρόζα Λούξεμπουργκ και το άλλο είναι το Ινστιτούτο Λασέρ το Γαλλικό, που κάνουν παράλληλα δύο μελέτες. Έρχονται εκεί κάποιοι συνάδελφοι και μας παρουσιάζουν τα paper τους και μας λένε, παραδείγματος χάρη, ότι από το 2015 και μετά εμφανίζεται η νέα γενιά του ρομπότ. Φεύγουμε από τα μεγάλα ρομπότ και πάμε στα μικρά τα ρομποτάκια που τα βάζει στην καρέκλα, κάθεται δίπλα εσύ, δίπλα ο άλλος κλπ. Και έρχεται ένας συνάδελφος Γερμανός που είχε δουλέψει πολύ επάνω σε αυτόν τον τομέα και ιδιαίτερα στην αυτοβιομηχανία και λέει ότι το ρομπότ θα στοιχίζει 5 ευρώ την ώρα και ο εργαζόμενος θα κάθεται δίπλα στοιχίζει 40 ευρώ την ώρα. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα? Απολύουμε όλους αυτούς που θα έχουν τα 40 ευρώ, διότι αυτό μας δεν είναι φιλελευθερία? Ή θα ξανασκεφτούμε μια νέα σχέση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου? Και ποια θα είναι αυτή? Επομένως θέλω να πω ότι είναι ενδιαφέρον και έντονος ο προβληματισμός, είναι ενδιαφέροντα και έντονα τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που θεωρούσαμε, ότι με τη μία ή την άλλη πλευρά η εργασία είναι μια δημιουργική δραστηριότητα και όχι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα. Το ίδιο και με τις συλλογικές συμβάσεις. Εφόσον έχουμε όλη αυτή την αντίληψη για την εργασία, εφόσον έχουμε όλη αυτή την αντίληψη της μετάλλαξης της μισθωτής εργασίας με τους νέους όρους της τεχνολογίας και της παραγωγής, και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να συζητήσει ότι θα τα σπάμε τα ρομπότ και θα τελειώνουμε, μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τα χρησιμοποιούμε, ξαφνικά αυτό που βλέπουμε είναι μια κατάλυση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας, την πλήρη απορρίθμωση των εργασιακών σχέσεων, τις νέες μορφές απασχόλησης, η οποία πλέον η ευέλικτη ή εξατομικευμένη εργασία κυριαρχεί, και βέβαια και τη μεταμόρφωση του κοινωνικού κράτους από συλλογικό σε ατομικό. Με άλλα λόγια δηλαδή, σε αυτή την πορεία των ενοιολογικών μεταλλάξεων και των πραγματολογικών εξελίξεων συντελείται σταδιακά η διάρρηξη της διασύνδεσης του οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου της αναπαραγωγής. Ενώ δηλαδή στην προηγούμενη περίοδο είχαμε μία σύζευξη της διασύνδεσης του οικονομικού και του κοινωνικού στοιχείου της αναπαραγωγής, αυτή η όλη διαδικασία πλέον τα τελευταία χρόνια έχει μία στρατηγική διάρρηξης αυτής της σχέσης οικονομικού και κοινωνικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, οι δαπάνες του κράτους πρόνοιας θεωρούνται
οι κοινωνικές δαπάνες δηλαδή, θεωρούνται ότι είναι καταναλωτικές δαπάνες. Και ως εκ τούτου επιβάλλεται, όπως υποστηρίζουν οι συνάδελφοι της νεοκλασικής θεωρίας, μακροοικονομικά η μείωσή τους προς όφελος των παραγωγικών δαπανών. Ενώ αντίθετα στην ανάλυση των δαπανών κατατάσσονται ορθά στην κατηγορία των αναπαραγωγικών δαπανών, όπου η πραγματοποίησή τους έχει διευρυμένες επιπτώσεις στη λειτουργία του οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού. Ταυτόχρονα, το κοινωνικό κράτος θεωρείται ως παραγωγός δαπανών, που επιβάλλεται να ελεγχθεί και να μειωθεί η εξέλιξή τους, ενώ ορθά, κατά την άποψή μας, το κοινωνικό κράτος αποτελεί θεσμό μεταφοράς σπόρων από γενεά σε γενεά και ως εκ τούτου οι συντάξεις και τα επιδόματα εθνικολογιστικά δεν υπολογίζονται στο εθνικό εισόδημα, εφόσον υπολογίζονται σε αυτό οι καταβαλλόμενες στο παρελθόν εισφορές. Από την άποψη αυτή, κεντρική σημασία ζήτημα αποτελεί επομένως ο αναδιανεμητικός ρόλος που έχει προσδοθεί πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά στο κοινωνικό κράτος, ο οποίος για παράδειγμα στην Ελλάδα έχει σε σημαντικό βαθμό, εκτός των άλλων, διαβρωθεί με την εξέλιξη του κοινωνικού προϋπολογισμού σε τμήμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός χρησιμοποιεί τον κοινωνικό προϋπολογισμό με βάση τις προτεραιότητες που αυτός έχει και όχι με βάση τις προτεραιότητες που έχει ο κοινωνικός προϋπολογισμός. Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, οι κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών, και αν δούμε τη Λευκή Βίβλο του 2012, επιλέγουν την προσφυλή και πεπατημένη μέθοδο της εισπρακτικής και αναποτελεσματικής εκ του αποτελέσματος λογικής για τη χρηματοδότηση θελήματος με μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών και την επιδείνωση των όρων και των συνθηκών εργασίας με την εξατομίκευση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών, καθώς και της συνταξιοδότησης με τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του κράτους πρόνοιας από το διανεμητικό σύστημα κοινωνική αλληλεγγύη στο κεφαλαιοποιητικό εξατοικευμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, μια βασική σύνταξη και μετά έχουμε την οργάνωση ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. Με άλλα λόγια δηλαδή, σταδιακά σε όλη αυτή την περίοδο οργανώνεται και θεσμοποιείται η ιδιωτικοποιημένη διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η ατομική ευθύνη της ασφάλισης κινδύνου, καθώς και η συρρήγνωση της κοινωνικής λειτουργίας της δημοκρατίας. Από την άποψη αυτή, η κοινωνία των πολιτών μεταμορφώνεται σε κοινωνία ιδιωτών που λειτουργούν ως καταναλωτές των υπηρεσιών ασφάλισης των αγορών και όχι ως χρήστες συλλογικών κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι τα κοινωνικά δικαιώματα αντιμετωπίζονται κατά τη διαχείρισή τους ως ατομικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και οι κοινωνικές ανάγκες διαχειρίζονται σε όρους αγοράς, θεωρούμενες ως ατομική επιθυμία και όχι ως συλλογική κοινωνική ανάγκη που το κράτος εγγυάται τη δυναμική ικανοποίησή της. Επομένως, ιδιωτικοποιείται, ατομικοποιείται το κοινωνικό κράτος και επιχειρείται η ένταξη του κοινωνικού δικαίου στο μοντέλο της αγοράς του κράτους πρόνοιας, περιθωριοποιώντας τη θεώρηση ότι το κοινωνικό δίκαιο προστατεύει τα κοινωνικά δικαιώματα και θεσμοποιεί την κοινωνική πολιτική ως παραγωγό συλλογικών υπηρεσιών στα πλαίσια του κοινωνικού συμβολαίου. Παρακαλώ, ενώ το ιδιωτικό δίκαιο αλωτριώνει τα κοινωνικά δικαιώματα με τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων στα πλαίσια του ατομικού συμβολαίου. Επομένως, με βάση αυτές τις θεωρήσεις και τις μεταλλάξεις που έχουμε, έχουμε μία πορεία ατομικοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Και με αυτά τα δεδομένα νομίζω το διακύβευμα για μία αναθεώρηση όσο αφορά το κοινωνικό κράτος είναι προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Προς την ατομικοποίηση και την εξατομίκευση ή στην παραγωγή συλλογικών υπηρεσιών. Και εδώ έχω τις 7 προτάσεις που τις αναφέρω έτσι με λίγο... Λίγο συνοπτικά μόνο γιατί έχουμε περίπου πολύ τα χρόνια. Με λίγο δισταγμό απέναντι στους συνταγματολόγους επειδή αναφέρω την αναγκαιότητα και όχι τη μορφολογία. Το πρώτο νομίζω είναι η διατήρηση της συνταγματικής κατοχύρωσης του κοινωνικού κράτους που έχουμε ιδιαίτερα με τα άρθρα 4-25, αλλά πρέπει νομίζω να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για τη θεσμική θωράκιση της παραβίασης των διατάξεων και πιο συγκεκριμένα για τις διατάξεις που αναφέρομαι εγώ. Το δεύτερο, το οποίο το θεωρώ από άποψη ανάγκης και χρησιμότητας πολύ σοβαρό και αυτό θέλει μια πολύ σοβαρή συζήτηση μεταξύ των συνταγματολόγων,
Εντάξει, εγώ διαφωνώ με τους ότι δεν γίνει το Σύνταγμα με τους συνταγματολόγους, γιατί τότε θα πάμε στα χειρουργεία και θα ψάχνουμε να βρούμε χειρούργους και δεν τους βλέπουμε, αλλά αρχίζουμε και λέμε ότι τα χειρουργεία δεν γίνονται χωρίς χειρούργους. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα το λύσουν και εμείς βέβαια, αλλά επικουρικά, αλλά κυρίως οι συνταγματολόγοι. Ο συνταγματικός προσδιορισμός της έννοιας και των ορίων του δημοσίου συμφέροντος, ώστε η ερμηνεία του να μην οδηγεί στην καταστρατήγηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Διότι εδώ, όλη αυτή την περίοδο, οι φίλοι νομικοί συνταγματολόγοι το ξέρουν πολύ καλά, οι αποφάσεις των δικαστηρίων στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος καταστρατηγήθηκαν όλα τα κοινωνικά δικαιώματα. Και εδώ έχει γίνει και θεσμοποίηση. Πηγαίνετε στο νόμο 3863 του 2010, το άρθρο 11, παράγραφος 2. Τι λέει το άρθρο 2? Επειδή θα μειώνετε το ΑΕΠ, θα μειώνετε και συνταξιδοτικές δαπάνες. Μα με συγχωρείτε, μπορεί να λειτουργήσει η χώρα έτσι? Όταν θα μειώνετε το ΑΕΠ, θα μειώνουμε τις συντάξεις. Και όταν ανεβαίνει το ΑΕΠ, θα ανεβάνουν τις συντάξεις. Επομένως, εδώ πρέπει να καθορίσουμε και να προσδιοριστεί το περιεχόμενο και βέβαια μέχρι πού φτάνουν τα όρια αυτού που επικαλούνται τα δικαστήρια δημόσιο συμφέρον και δημόσιο συμφέρον και δημόσιο συμφέρον. Η τρίτη πρόταση είναι συνταγματική κατοχήρωση του κοινωνικού κεκτημένου, με την έννοια όμως του πυρήνα του κοινωνικού κεκτημένου. Γιατί λένε οι συνταγματολόγοι ότι αν αυτό το αφήσουμε έτσι, τότε πραγματικά θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία αυτής της διάταξης. Η επόμενη είναι συνταγματική κατοχήρωση του δικαιώματος όλων σε ένα εγγυημένο από την πολιτεία επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εμείς βέβαια εδώ κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης από το ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος. Άλλο τόνα και άλλο τάλο. Εάν πάμε σε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα τώρα για το ελάχιστο, τότε αυτό θα έχει επιπτώσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στους κατώτερες συντάξεις και στους κατώτερους μισθούς. Επομένως, πρέπει να δούμε τη διάκριση και να τη μελετήσουμε σοβαρά, εάν θα είναι εγγυημένο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης και κατά τη γνώμη μας όχι ελάχιστο επίπεδο. Το επόμενο, το οποίο το βλέπω ιδιαίτερα στο γαλλικό σύνταγμα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η συνταγματική κατοχήρωση της σύναψης συμβάσεων αποτελεσματικότητας και στόχων μεταξύ του κράτους και των διοικήσεων των δημοσίων επιχειρήσεων, των τραπεζών και των δημόσιων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Εκεί γίνεται μια σύμβαση του κράτους με όποιον αναλάβει οτιδήποτε. Το έχουν διετία. Εγώ εδώ πέρα στην εισήγηση μου, αν διαβάζετε, λέω για τετραετία, πενταετία. Αυτό είναι το δευτερεύον. Θα μας το πούνε οι συνταγματολόγοι. Αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Πηγαίνεις να διαχειριστείς αυτούς τους δημόσιους πόρους, θα μας κάνεις, αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης Εφαντόπουλος, μια visibility study. Τι θα κάνεις μέσα στην τετραετία ή στη διετία? Το επόμενο είναι μια νομοθετική, δεν τη λέω συνταγματική, κατοχήρωση της ελάχιστης εγγυημένης πρόσβασης στα ζωτική σημασία και δημόσια διαχείριση κοινωνικά αγαθά, όπως το δικαίωμα στο νερό και το δικαίωμα στην ενέργεια. Δεν το λέω συνταγματική, διότι θα είναι αντίθετο με την απελευθέρωση ενέργεια στην Ευρώπη, του νερού κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει στη σύμβαση που κάνεις με τον ιδιώτη ή με τον εκχωρητή να εκφράσεις τη βούλησή σου σαν οικονομική πολιτική, ότι δεν μπορώ εγώ να έχω στη χώρα μου ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό ή στην ενέργεια. Δεν λέω στα άλλα. Έστω σε αυτά τα δύο. Και το τελευταίο είναι η συνταγματική κατοχήρωση της σύναψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας του δημόσιου. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Ρομπόλη για τη θεωρητική ευρύτητα των θεμάτων σε σύνδεση με τις προτάσεις που έκανε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλούμε στο βήμα την κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, που θα παρουσιάσει την από κοινού εργασία με τον κύριο Πλάτωνα Τίνιο, καθηγητές και οι δύο, η κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη του Παντιού Πανεπιστημίου και ο κύριος Τίνιος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με θέμα φύλλο και κοινωνική πολιτική στο Σύνταγμα. Μοχλός για πρόοδο ή τροχοπέδι για συντηρήσει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Μετά σχεδόν από μια μισή μέρα αυτής της μακρόσυρτης διαδικασίας, δεν μπορώ παρά να υποκύψω τον πειρασμό να σχολιάσω αυτό που ξεκίνησε από την
τοποθέτηση του Ευκλήδη Σακαλώτου χτες για το θέμα των κανόνων, και αν είναι καλοί, αν είναι κακοί, και αν εκφράζουν το παρελθόν, ή αν εκφράζουν τους κακούς. Πιάνοντας το νήμα και από τον πρόεδρο της τωρινής συνεδρίας, όπου είπε οι κανόνες της διάρκειας των ομιλιών πρέπει να τηρούνται και δεν τηρούνται. Εγώ λοιπόν μετά από μια μισή μέρα έχω καταλήξει ότι τηρούμε τους κανόνες που δεν έπρεπε να τηρούσαμε και δεν τηρούμε τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε. Διότι βλέπω ούτε στο Μαλάου το κοινοβούλιο δεν υπάρχουν στενοδακτυλογράφια να κρατάνε πρακτικά τον 21ο αιώνα. Ένας κανόνας που δεν θα πρέπει να τηρούμε, αλλά τηρούμε. Αντιθέτως, ο καθηγητής, πώς λέγεται, αντιεγκληματικής πολιτικής και πρώην υφυπουργός παιδείας, μίλησε 2,5 φορές το χρόνο που του είχε δοθεί, ένας κανόνας που πρέπει να τηρήσει και δεν τήρησε. Το δικό μου θέμα είναι φύλλο η κοινωνική πολιτική, και επειδή αυτόν τον καιρό έχει αρχίσει η συζήτηση για το Σύνταγμα, θα ήθελα να σας πω από πού θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από το 1959, όχι επειδή είναι η χρονιά που γεννήθηκα εγώ, όχι επειδή 55 χρόνια είναι πολλά για να δούμε τι γίνεται με τα συντάγματα, όχι μόνο γιατί έχουν μεσολαβήσει 5 συντάγματα από τότε, τουλάχιστον, χωρίς να βάζω τις χούντας, αλλά γιατί εκείνη τη χρονιά, το 1959 λοιπόν, μια γυναίκα οικονομολόγος, η κυρία Ευαγγελία Παπαντονίου, η οποία ήταν στέλεχος στο Υπουργείο Συντονισμού και στο ΙΚΑ, υπογράφει μια έκθεση για την κοινωνική ασφάλιση, στην οποία διαπιστώνει πλήρη ανισότητα προστασίας, έτσι ώστε η περισσότητα των πολιτών συνταγματική αρχή να έχει τελείως λησμονηθεί, 1959. Και εντοπίζει μια επιτακτική ανάγκη του συστήματος, ενός νέου συστήματος που θα συνδυάζει το αναγκαίο με το εφικτό, και, προσέξτε, θα είναι απειλαγμένον από την απαράδεκτον αντίληψη ότι ο σκοπός του είναι να εξασφαλίζει προνόμια εις βάρος των πολλών. Η κυρία Παπαντονίου, οικονομολόγος, γυναίκα οικονομολόγος του 1959, διαπίστωσε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτές τις αλλαγές που εντόπιζε, και μετά από 55 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Όμως, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια όχι μόνο στις χρεοκοπίες, όχι μόνο στο δανεισμό, είναι πρωταθλήτρια και στις κοινωνικές ανισότητες. Είναι επίσης πρωταθλήτρια στις ανισότητες φύλου στην Ευρώπη. Και επίσης, για να ξαναπάρω ένα παράδειγμα εδώ από τη συντροφιά μας τη Διήμερη, στους 29 συντελεστές αυτής της συνάντησης προβληματισμού υπήρχαν 2 γυναίκες ομιλήτριες. Η μία μιλάει τώρα, η άλλη θα μιλήσει σε λίγο, αν δεν έχει εξοντωθεί. Και μία συντονίστρια, η κυρία Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακολουθεί το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βούλης τα ποσοστά των γυναικών στην κυβέρνηση με έναν τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό. Εγώ σας δείχνω λοιπόν ότι στα θέματα τα γυναικεία, δηλαδή τα γυναικεία, ποια γυναικεία, της δημοκρατίας, της ισότητας, οι γυναίκες στα κοινά στην Ελλάδα το 2014 είναι τελευταία θέση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μόνο φαίνεται η Ουγγαρία λίγο πιο δεξιά, επειδή δεν έχει δώσει στοιχεία για γυναίκες σε δημοτικούς. Λοιπόν, το Σύνταγμα λοιπόν, πρόβλημα ή λύση για την οικονομία και την κοινωνία. Κάθε 10 χρόνια ανοίγει κάπως ένα θέμα συνταγματικής αναθεώρησης και προτείνονται κάποιες αλλαγές για να διορθώσουν προηγούμενα λάθη και πολύ συχνά τις προηγούμενες αλλαγές. Πριν από πολλά χρόνια, ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, ο Αλέξανδρος Βόλος, έλεγε για το Σύνταγμα του 1911 ότι η αναθεώρηση, το άνοιγμα της ζήτησης περί αναθεώρησης, είναι μια ευφυής μέθοδος δια την εγκύτωση, εάν τη βάλετε στο κρεσοκρεβάτι να κοιμηθεί, να νουρίσετε, κάθε μεταρρυθμιστικής κινήσεως. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις ότι πάει να κουνήσει λίγο η κατάσταση, κάνει μια συνταγματική μεταρρύθμιση, τσακ, και την πατικώνεις κάτω να μην κουνηθεί τίποτα. Και μπαίνει κανείς στον πειρασμό να σκεφτεί μήπως αυτό το ανανούρισμα η εγκύτωση, η οποία μας έχει γίνει και κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο χαρακτηριστικό, ευθύνεται και για τη χρεοκοπία του 2009.
νομίζω και σε πλήρη αντίθεση με την γνώμη του έγκυρου στοματολόγου και πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, του κ. Ποτόπουλου, χτες, ότι το Σύνταγμά μας δεν είναι καθόλου ευρύχωρο. Νομίζω ότι είναι ένα Σύνταγμα που έχει έντονο το στοιχείο της προτίμησης της κρατικής αρχής, ένα κρατικίστικο σύνολο που βλέπει την ιδιωτική πρωτοβουλία απλώς ως ανεκτή, βρήθη περιπτωσιολογιών. Δεν είναι μόνο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι καταφέραμε να βάλουμε το δικό μας ρουσφετάκι στο Σύνταγμα, ότι μπορούμε να παρέχουμε ανώτατη εκπαίδευση μόνο εμείς που έχουμε μπει στο λεωφορείο και λέμε Μίτσο, κλείσε πόρτες, φύγαμε, γέμισε. Έχουμε κάνει και το άλλο για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα. Είπαμε ότι το μόνο επάγγελμα στο οποίο είναι υποχρεωτικό να πάρει σύνταξη στα 67 είναι του καθηγητή πανεπιστημίου. Διότι θα μας καθόντουσαν οι μεγαλύτεροι που ήρθαν πρώτοι και πιάσαν τις καλύτερες θέσεις περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, αυτά πώς θα τα χαρακτηρίσει κανείς? Είναι ένα πράγμα το οποίο μόνο ευρύχωρο δεν είναι. Και νομίζω ότι έχει παντελεί απουσία ευρωπαϊκής διάστασης και δεν είναι περίεργο, γιατί είναι σε κεντρικές γραμμές η ιστορία του 1975. Νομίζω ότι το Σύνταγμά μας είναι μέρος του προβλήματος. Τώρα, εμείς δύο οικονομολόγοι αυθαδιάζουμε μιλώντας για το Σύνταγμα, αλλά θέλω να σας πω, το θέμα Σύνταγμα και οικονομία έχει ξανανοίξει. Γύρω στο 2007 είχε φτιαχτεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία έπρεπε να... Ο ρόλος ήταν να εξετάσει βασικές αρχές για την συσχέτιση μεταξύ συνταγματικών διατυπώσεων και μέρημνας του συντάγματος με οικονομικά αποτελέσματα. Και δεν μου κάνει εντύπωση που δεν τη θυμώσω σε αυτή την επιτροπή, διότι την ώρα που ήταν να βγάλει το πόρισμά της, έχουμε εδώ και τον ηθικό αυτουργό της υπόθεσης, με απόφαση της κυβέρνησης τότε, επολτοποιήθηκε, επτοπώνυμα εννοώ. Και τελικώς βγήκε σαν... σαν ένα, πώς θα το πούμε, το χόμπι της ελεύθερης, των ελεύθερων ωρών των ίδιων των συγγραφέων, οι οποίοι μερικοί εκ των οποίων είναι εδώ, με το δικό τους όνομα, αλλά η πολιτική τάξη το προσπέρασε με φοβερή ανωτερότητα. Και βέβαια μπορεί κάποιος να πει ότι αν κάθε φορά που ανοίγει ένα θέμα συνταγματικής αναθεώρησης πολιτοποιούνται οι προτάσεις που έχουν σχέση με την οικονομία, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να πούμε θα προχωρήσουμε. Πολύ βιαστικά, η αναθεώρηση του Συντάγματος μπορεί να έχει δύο στόχους. Τον μίνι στόχο του κυρίου Ποτόπουλου, με το φόβο του παλήμψης του, να κάνει μερεμέτια. Και ο άλλος στόχος, η άλλη επιλογή θα ήταν να το επανεξετάσει όλο ως σύνολο και να διασφαλίζει θεμελιώδεις αρχές με συνεργική συνοχή και να είναι και ευέλικτο. Δηλαδή, όχι απλώς να μπορεί να χειριστεί προβλήματα που δεν είναι τώρα προβλήματα, αλλά τα βλέπουμε να έρχονται. Όπως η γύρανση του πληθυσμού, για παράδειγμα, δεν γερνάνε κοινωνίες απότομα. Οι άνθρωποι, ανάμεσα το πότε γεννιόνται, γερνάνε στον κανονικό χρόνο. Λοιπόν, αυτά είναι οι γνωστοί άγνωστοι, πρέπει να μπορούμε να τα προβλέψουμε, αλλά υπάρχουν και τα άλλα. Οι άγνωστοι άγνωστοι που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε σήμερα και το Σύνταγμα πρέπει κάτι να μπορεί να κάνει γι' αυτά. Υπάρχει ένα ερώτημα, στο οποίο ταλανίζει πολύ την προοδευτική σκέψη στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν πολύ νέα. Το Σύνταγμα πρέπει να είναι ο μπροστάρης των αλλαγών? Πρέπει δηλαδή να κάνουμε συνταγματικό ακτιβισμό και να βάλουμε τη διασφάλιση της ενός αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού που να είναι τα 4/5 του Σουηδού, αλλά να περιέχει και φαρμακευτική περίθαλψη και να είναι και η λιποαναρρόφηση μέσα σε αυτά, δηλαδή να το θωρακίσουμε έτσι, ή θα πρέπει να κάνουμε ένα σύνταγμα το οποίο θα απλώς είναι επιστέγασμα των αλλαγών που έχουν ήδη συντελεστεί. Δηλαδή είναι ένα σύνταγμα οπισθοφυλακή ή ένα σύνταγμα, πώς το λέμε, τους μπροστάριδες, avant-garde. Λοιπόν, η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στον κόσμο και για την οποία μίλησε χθες ο κύριος Χατζής και έτσι δεν χρειάζεται από τίποτα σχεδόν, είναι ότι η μεγάλη διαφορά στις οικονομικές επιδόσεις ανάμεσα στις χώρες δεν είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι το θέμα των θεσμών. Των θεσμών, των ανοιχτών και των κλειστών. Όχι μόνο οι χώρες με ανοιχτούς οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς, αυτοί δηλαδή που έχουν πλουραλισμό, κοινωνική κινητικότητα, ανοιχτές αγορές, συνταγωνιστικότητα κλπ, τα καταφέρνουν καλύτερα, αλλά
συνήθως έχουν και πιο δημοκρατικά καθεστώτα, ενώ αντίθετα οι κλειστοί θεσμοί που κοιτάνε για την αναπαραγωγή της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, που πολύ συχνά από ένα σημείο και μετά παντρεύονται μεταξύ τους και γίνονται μία, είναι κλειστοί θεσμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, νομίζω ότι η δικιά μας περίπτωση... νομίζω το πιο λυπητερό συμπέρασμα αυτών των δύο συγγραφέων, τον Ατζέμογλου και Ρόμπινσον, είναι ότι μόνο σε λίγες περιπτώσεις πετυχαίνουν οι χώρες στους ανοιχτούς θεσμούς. Άρα δηλαδή είμαστε στους κλειστούς εμείς σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είμαστε μόνοι και δεν είμαστε εξαίρεση. Είμαστε με τον κανόνα των αποτυχημένων περιπτώσεων. Ως προς το φύλο, υπάρχει στο Σύνταγμα η πρώτη επιλογή του μπροστάρι, του νομικού συνταγματικού ακτιβισμού. Το Σύνταγμά μας μετά την μεταπολίτευση ανοίγει και διατυπώνει το θέμα της ισότητας των φύλων με την τελευταία μόδα των συνταγμάτων της εποχής, άρα ήταν πολύ μπροστά. Από τότε έχουν βγει πλήθος νόμοι, θεσμοί, αποφάσεις, κτίρια έχουν χτιστεί, ευρωπαϊκά χρήματα έχουν έρθει. Όμως, δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το πω και με λυπεί πάρα πολύ, γιατί είμαι απολύτως φεμινίστρια, δεν είμαι μόνο φεμινίστρια άνθρωπος, είμαι και φεμινίστρια οικονομολόγος, αυτή όλη η συγκομιδή χρημάτων, προσπαθειών, πανό και κυρίως βερμπαλισμού από πλευράς πολιτικών και πολλών συνταγματολόγων οδήγησε σε μια κατάσταση όπου είμαστε ακόμα σε σύγκριση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όχι με την Σουηδία και τη Δανία, σε μεγάλη στέρηση. Που σημαίνει ότι κάτι λάθος είχαμε καταλάβει. Δεν φτάνει να όπως δεν διατάσσεται η ανάπτυξη, δεν διατάσσεται και η ισότητα. Δεν μπορεί να πεις είναι η ισότητα είναι υποχρεωτική και να γίνει. Διότι αλίμονο αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν νόμους που λένε περί ισότητας, έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να τους καταπιεί γιατί δεν είναι φτιαγμένα στα δικά της μέτρα. Πασάρει το κόστος είτε στις επόμενες γενιές με δανεισμό, είτε στην τσέπη του επιχειρηματία, ο οποίος τα περνάει όλα στο μαύρο για να μην πληρώσει τίποτα. Και τελικώς καταλήγουμε μετά από λαμπρές επιδόσεις σε σπατάλη χρημάτων για την ισότητα, να είμαστε πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Κοιτάξτε, η κρίση παντού εξισορρόπησε την ανεργία ανδρών και γυναικών και εξαφάνισε το χάσμα φύλου. Σε εμάς δεν το έκανε αυτό. Σε εμάς ακόμα οι γυναίκες άνεργες είναι περισσότερες από τους άντρες ανέργους. Μην σας κάνει εντύπωση. Το είχα αναπτύξει στην περσινή αντίστοιχη συζήτηση εδώ. Η πραγματικότητα εκδικείται ακόμα και τους καλοπροαίρετους νομικούς, αν μου επιτραπεί να αποκαλύψω αυτή τη φρικτή αλήθεια. Γιατί η πραγματικότητα δεν διατάζεται. Και διότι, σε τελευταία ανάλυση, όταν δεν σε νοιάζει επαρκώς κάτι και δεν παίρνεις όλες τις λεπτομερή μέτρα που χρειάζεται για να τα εφαρμόσεις, στην πορεία δεν θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Τώρα, στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η κατάσταση από την άλλη πλευρά, του συντηρητισμού. Απλώς προβλέπει ότι το κράτος μεριμνά για την ασφάλιση, σε αντίθεση με το φύλο που το λέει με πιο έτσι τρόπο αποφασιστικό, και η ερμηνεία αντλείται από άλλα άρθρα. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξ' από τις αισθάσεις συνταγματικότητας που κάνουν διάφορα τραγελαφικά αποτελέσματα να επιδοτούνται οι πολυτεκνοί ανεξαρτήτως εισοδήματος, δηλαδή βλέπεις ότι δεν τους λείπει το εισόδημα, εσύ όμως θα τους δώσεις εισόδημα, γιατί αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό κάνει ένα καλό κράτος πατερούλης. Υπάρχει μια τρομερή αφωνία σε θέματα πολύ σημαντικά. Τι είναι τα θέματα πολύ σημαντικά? Ας πούμε ότι όταν ξεχωρίσεις τις παροχές από τη χρηματοδότηση, θα πάρει όποιος προλάβει και οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα. Και για φανταστείτε ποιοι είναι οι υπόλοιποι, οπωσδήποτε οι επόμενες γενιές, οι οποίες τις έχουμε χρεώσει μέχρι τα παιδιά σας, δηλαδή νέα παιδιά που είστε εδώ. Αλλά επίσης θα πάρουν και οι τελευταίοι στην αλυσίδα των προνομίων, διότι αυτή είναι η κατάταξη των προτεραιοτήτων. Και βέβαια,
Δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν και οι κοινωνικοί πόροι που επιτρέπουν σε κάποιους να έχουν καλύτερη κοινωνική προστασία επειδή είναι ευγενή και ρετηρέ ταμεία, ενώ κάποιοι άλλοι οι οποίοι πληρώνουν για αυτούς τους κοινωνικούς πόρους των άλλων είναι φτωχότεροι. Δηλαδή το γεγονός να δίνει η κοινωνική ασφάλιση περισσότερους πόρους, τους οποίους παίρνει από τους φτωχότερους και να τους δίνει στους πλουσιότερους, είναι μία μόνιμη κατάσταση. Και αυτό πραγματικά, όταν ακούω συζήτηση περί δικαιωμάτων και ότι άμα κόψουμε 5% του προϋπολογισμού θα κοπούν τα δικαιώματα, ποιος λέει ότι θα κοπεί του φτωχότερου? Γιατί αφού είστε τόσο κοινωνικά ευαίσθητοι δεν κόβετε το πλουσιότερο και ακόμα και το 50% ακοπή θα εξασφαλίσει ότι οι φτωχότεροι θα έχουν? Γιατί και στο μυαλό των προοδευτικών στην Ελλάδα, οι προοδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι με δανεικά δίνουν στους φτωχότερους. Με τα λεφτά που βγάζουν δίνουν στους φίλους τους, τη μέση τάξη και στους πλουσιότερους. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και όσες συνταγματικές αναθεωρήσεις και να κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τη γλιτώσουμε. Άρα έχουμε ένα σύνταγμα συντάξεων που συνέβαλε πολύ στη χρεοκοπία. Όταν πριν από μερικά χρόνια ο κ. Πολτζογόπουλος έλεγε «Μην ανησυχείτε, δεν θα καταρρεύσουν οι συντάξεις. Πρώτα θα καταρρεύσει το κράτος και μετά οι συντάξεις». Επιβεβαιώθηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Επιβεβαιώθηκε. Έχουμε μια διαιώνιση αδικιών. Οι ωφελούμενοι είναι πλουσιότεροι από αυτούς που χρηματοδοτούν. Και έχουμε και τη διατήρηση παροχημένων κοινωνικών δομών. Αρκεί να σας πω το πιο κλασικό παράδειγμα. Πώς το είπαμε. Η προστασία, πώς το είπε ο κύριος Σιφαντόπουλος, η επίδοση στο καιρό της κρίσης δεν είναι μόνο το βάθος και η διάρκεια, αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής. Εμείς λοιπόν το δικό μας κράτος προσαρμόστηκε στην ανάγκη αυτή της μεγάλης επίγουσας συγκράτησης και αλλαγής του συνταξιοδοτικού λόγω κρίσης, επιτρέποντας για πρώτη φορά σε μητέρες 50 ετών να πάρουν σύνταξη, επειδή όταν είχαν 20 χρόνια υπηρεσίας, το παιδί τους ήταν ανήλικο. Άρα δηλαδή βγάλαμε γυναίκες στα 50, τον οποίο το παιδί μπορεί να ήταν και 30. Και αυτό το βαφτίζουμε κοινωνική πολιτική και το βαφτίζουμε και τρόπο διευθέτησης της κρίσης. Και άμα μα τα αγγίξουμε, θα πούμε ότι μοιράζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Λοιπόν, τα θέματα είναι πολλά. Χρειάζεται τόλμη, αλλά πρωτίστως χρειάζεται ειλικρίνεια, γιατί δεν μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το περίπτερο με τον τρόπο που πηγαίναμε ως εδώ και φτάσαμε στη χρεοκοπία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε υπερβεί πολλαπλώς το χρόνο, ο οποίος ήταν προορισμένος για αυτό το πάνελ. Νομίζω επομένως ότι δεν έχουμε τα περιθώρια για μια μεγάλη συζήτηση. Αν υπάρχουν, μάλιστα δεν έχουμε τα περιθώρια ούτε για μια μικρή συζήτηση. Αλλά αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να τεθούν σε αυτή την αίθουσα για να απαντηθούν και όχι στη συνέχεια αυτή τη συζήτηση, που προφανώς θα έχει και συνέχεια στο χρόνο και σε άλλες, συνεδρίες και τα λοιπά, νομίζω μπορούν να τεθούν ένα-δύο για να απαντηθούν πολύ σύντομα κάποια ερωτήματα. Να, εσείς. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στις προτάσεις που έθεσε για συνταγματική κατοχήρωση ο κ. Ρομπόλης, μεταξύ αυτών τη σύναψη συμβάσεων αποτελεσματικότητας μεταξύ κράτους και δημόσιων διοικήσεων, τέλος πάντων δημόσιων φορέων, που και σε αυτή την εποχή νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο γίνεται μία τέτοια προσπάθεια και έχουν γίνει και τέτοιου είδους συμφωνίες ή συμβάσεις, χωρίς να υπάρχει καμιά συνταγματική πρόβλεψη. Από την άλλη μεριά, εγώ νομίζω ότι θεσμοί κοινωνικού ελέγχου και αξιολόγησης μας λείπουνε και ίσως εκεί πρέπει να προβλέψουν κάτι οι συνταγματολόγοι στο καινούριο σύνταγμα. Και σαν παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω, ο κύριος Σιφαντόπουλος μίλησε για μια αποδοτικότητα που θα έπρεπε να έχουν, και επειδή εγώ είμαι γιατρός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχω στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, μιλήσατε για την εποχή της
άπλετης χρηματοδότησης από 2004 με 2009 για 80% αποδοτικότητα και 20% μαύρες τρύπες. Σε αυτές τις μαύρες τρύπες να επιμείνω, με ποιο τρόπο θα αποκαλυφθούν. Χρειάζεται, δηλαδή, οι μαύρες τρύπες μπορεί οι διοικήσεις να τις προάγουν και με αυτή την έννοια δεν ξέρω ο απολογισμός ποιος θα είναι. Ο κοινωνικός έλεγχος, πιστεύω, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώνει στην συμμετοχή, ξέρω και εγώ, ενός εκπροσώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης στα συμβούλια διοίκησης. Λέω εγώ τώρα, δεν με ικανοποιεί μια τέτοια, έτσι, ξέρω και εγώ, εξήγηση. Απ' την άλλη μεριά, δύο φορείς κρατικοί αυτή τη στιγμή, μάλλον τελειώνω αμέσως, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΛΠΝΟ έχουν αναλάβει την αποτύπωση του υγειονομικού χάρτη της χώρας που θα μπορούσε πάρα πολύ να βοηθήσει σε όλα αυτά. 7 χρόνια χρηματοδοτήθηκαν άπλετα με 6 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουν αποδώσει τίποτα. Δεν ξέρω αν ένα συμβόλαιο, δηλαδή ο έλεγχος, πού είναι ο κρατικός έλεγχος, ο κατασταλτικός έλεγχος, πού είναι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν επαρκεί ούτε καν η πρόταση, πιστεύω, του κ. Ρομπόλη και θέλουμε κάποιους άλλους θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ. Για τις ανάγκες των πρακτικών δηλώνετε και το όνομά σας, μια και καταγράφετε. Ναι, Κώστας Ζαχαριάς. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάποια άλλη παρέμβαση που πρέπει να απαντηθεί σε αυτή την αίθουσα? Ναι, βεβαίως, κύριε Σύμφω. Ακούσαμε εξαιρετικό ενδιαφέρον τις εισηγήσεις που γίνανε εκτός από λιγόλεπτες διακοπές και παρακολούθησα και τον κύριο Ρομπόλη αλλά την κυρία Λιμπεράκη που αναφέρθηκε στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης και των λαθών ή των παραλήψεων που έγιναν γύρω από αυτό τον τομέα και τις σκληρές παρεμβάσεις οι οποίες ήρθαν μετά το 2010. Θα μου επιτρέψει ο Μίγυρης και δύο λίγων, καθότι είχα την ευθύνη της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης το 1991-1993, να θυμίσω τρία πράγματα. Γιατί χαίρομαι που βλέπω ότι δίπλα στην κυρία Λιμπεράκη είναι ο καθηγητής ο κύριος Τίνιος, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν στο επιτελείο σχεδιασμού αυτής της μεταρρύθμισης. Και θα σταθώ σε τρία θέματα. Ο νόμος εκείνος που ψηφίστηκε από 151 βουλευτές έθετε τις βάσεις για ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο κάτω από οποιασδήποτε οικονομικές συνθήκες μπορούσε να είναι βιώσιμο μέχρι και το 2060. Τρία πράγματα γι' αυτό, κυρία Λιμπεράκη, απλά για να σας τα φέρω λίγο στο μυαλό. Ο νόμος εκείνος έλεγε ότι η σύνταξη την οποία θα παίρνουν οι Έλληνες πολίτες θα αντιστοιχεί στον ασφαλιστικό βίο και στις ασφαλιστικές εισφορές. Με πρώτο αντίκτυπο την περίοδο εκείνη, την κατώτερη σύνταξη. 15 χρόνια ασφάλιση, κατώτερη σύνταξη, χρήματα α. Επί 4 χρόνια υπέστην τα πάνδυνα γιατί μπήκε αυτή η διάταξη. Αλλά αυτή η διάταξη όμως έλεγε ότι επειδή η κατώτερη σύνταξη είναι πάρα πολύ μικρή, εάν θέλει το κράτος να την κρατήσει στα επίπεδα που ήταν, θα πρέπει να χρηματοδοτεί αυτά τα ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι το ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή το κάθε ένα ταμείο να δίνει επιπλέον χρήματα από εκείνα τα οποία μπορούσε. Δεύτερον, αναπλήρωση εισοδήματος για εκείνους που θα μπαίνανε από την 1η-1η-1993 και μετά. 60% έναντι του 80%
που ίσχυε για τους ασφαλισμένους μέχρι εκείνη την περίοδο, για να υπάρχει και μια πραγματική αναλογικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Τίνιος θα θυμάται ότι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί αναλογιστές που ήταν σύμβουλοι μας σε αυτή την πορεία μου λέγανε: μην βάζετε πάνω από 45% αναπλήρωση εισοδήματος. Θα το βρείτε μπροστά σας. Τελικά, επειδή δεν επρόκειτο να περάσει μια τέτοια διάταξη, η επιμονή μου ήταν αναπλήρωση εισοδήματος το 60%. Και τρίτον, επικουρικές συντάξεις που τον τελευταίο καιρό είναι πολύ στην δημοσιότητα. Τότε, αλλά και μέχρι πρόσφατα, εάν κάποιος εργαζόταν και έπαιρνε 100 ευρώ αποδοχές, έβγαινε στη σύνταξη και έπαιρνε 150. Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει πουθενά στον κόσμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εργαζόμενος να παίρνει 100 ευρώ και στη σύνταξη 150 και να μην χρεοκοπήσει? Σε αυτό το νόμο υπήρχε μία ρύθμιση η οποία έλεγε όλες οι επικουρικές συντάξεις θα είναι μέχρι το 20%. Και αν υπάρχει δυνατότητα να δίνεται παραπάνω, θα υπάρχει αναλογιστική μελέτη που θα επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι εφικτό. Και για τις τρεις περιπτώσεις, μετά το 1994, το 60% αναπλήρωση έγινε 70%. Η κατώτερη σύνταξη δόθηκε στα ίδια επίπεδα που δεν έβγαιναν από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τα ίδια τα σωθικά των ταμείων. Και σε ό,τι αφορά το 20% από την επικουρική σύνταξη, καταργήθηκε η διάταξη η οποία επέτρεπε, μάλλον απαγόρευε να είναι μεγαλύτερη του 20%. Να γιατί φτάσαμε και κλαίμε όλοι τώρα, αλλά τότε οι λίγοι που τα βλέπανε και αυτοί που είχαν τη δύναμη να νομοθετήσουν αυτές τις ρυθμίσεις το 1993, με πρώτο τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη τότε προς αυτή την κατεύθυνση εξυγίανσης, δεν μιλούσανε. Τώρα όλοι βλέπουμε και λέμε τι συμβαίνει στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η αποδόμηση που έγινε, όχι μόνο αυτών των διατάξεων, υπήρχε μία διάταξη η οποία έλεγε αν ένα ταμείο δεν καταθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό και απολογισμό για ένα χρόνο, αντικαθίστανται χωρίς δικαίωμα επαναδιορισμού κανένα από τα μέλη του. Ξέρετε τι έγινε? Το 1994 δόθηκε παράταση 5 ετών για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν ταμεία ή αυτά τα οποία ενοποιήθηκαν που να έχουν ισολογισμούς και απολογισμούς. Και το 2001, αν δεν ενθυμούμε, με τον κύριο Γιαννίτση υπουργό, έφερε ρύθμιση στη Βουλή και κατήργησε την διάταξη αυτή. Να γιατί είμαστε εδώ που είμαστε και με ευθύνη όλων μας. Ευχαριστώ. Ναι, μπορούν να τοποθετηθούν νομίζω οι μιλητές με την ίδια σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν. Αν έχουν απαντήσουν κάτι στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν να τις παρατηρήσει, ο κύριος Φαντόπουλος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Ζαχαριά για την ερώτησή του που μου απευθύνε. Το 20 και το 80 βασίζονται σε μελέτες που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αυτό είναι το σημαντικό που πρώτα απ' όλα νομίζω είναι το γεγονός ότι αρχίζουμε και μετράμε πια. Θυμάμαι ότι στην δεκαετία του 82 με το τέλος του 90, όταν για πρώτη φορά υπήρχε το σύστημα Ιπποκράτης που είχε κληρονομηθεί από τον Υπουργό Υγείας, τον αείμνηστο Δοξιάδη, μία γενική γραμματέα το διαμέλησε. Και λέει δεν θα μαζεύουμε εμείς στοιχεία τώρα για να έρχονται επιστήμονες και να μας λένε τι κάνουμε καλά και τι κάνουμε κακά. Και προς τιμήν της τωρινής
κυβέρνησης, το σύστημα αυτό αποκατεστάθηκε, είναι το περίφημο ΕΣΥΝΕΤ, το οποίο μας δίνει στοιχεία και μετράμε διαχρονικά. Τι μας δίνουν τα στοιχεία αυτά? Πρώτα απ' όλα μετρησιμότητα, που είναι σημαντικό. Το ακόμα σημαντικότερο είναι διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ο χώρος της υγείας, το ξέρετε πολύ καλά και δουλεύετε κι εσείς, ήταν σκοτεινός, απροσδιόριστος, και ακόμα και στο φακελάκι ήταν ενδιαφέρον αυτό που ελέγχθηκε για τις ανισότητες και για τους φτωχούς. Έχουμε κάνει μια μελέτη για 3.500 άτομα που δώσανε φακελάκι στο χώρο της υγείας και το 40-50% δίνει φακελάκι και είδαμε τις δυναμητικές επιπτώσεις. Στις δυναμητικές επιπτώσεις το προκλητικό ήταν ότι οι φτωχοί φέρνουν το βάρος του φακελακιού, γιατί οι πλούσιοι έχουν το κοινωνικό σύστημα και τα κοινωνικά δίκτυα. Και επειδή έχουν τα κοινωνικά δίκτυα, δεν χρειάζεται να πληρώσουν καθόλου. Ενώ ο αγρότης, για να αποσπάσει το ενδιαφέρον και την προσοχή, καταβάλει περισσότερα χρήματα. Άρα το σύστημα είναι regressive, δεν είναι αποδοτικό και είναι αναδυναμητικό προς τους πλούσιους και όχι προς τους φτωχούς. Έτσι λοιπόν η μετρησιμότητα φέρνει διαφάνεια, καλύτερη διοίκηση, οργάνωση και κυρίως ένα σχεδιασμό. Ανασχεδιασμό για την καλύτερη ικανοποίηση και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και την καλύτερη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και τελειώνοντας, θέλω να δώσω και συγχαρητήρια τόσο στο φίλο και συνάδελφο Σαββαροπόλη, όσο και σε εσάς, που και ως χώρος θέτεται επιτάπητο στο θέμα της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, και πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί ο αριστερίστικος διάλογος, επιτρέψτε μου την αναφορά, επικεντρωνόταν για πάρα πολλά χρόνια στην ισότητα και την έννοια της αποδοτικότητας, που άμα υπάρχει αποδοτικότητα υπάρχουν περισσότερα χρήματα για να τα ανακατανοούμε προς τους φτωχούς. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ που θέτετε και αυτά τα θέματα της αποδοτικότητας στο τραπέζι και μια πολύ σημαντική διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δηλαβίνης. Ο κύριος Κοντιάδης. Ο κύριος Τίμιος. Μια μικρή παρατήρηση σε αυτό που είπε και ο κύριος Φαντόπουλος. Το ΕΣΥΝΕΤ παράγει στοιχεία πριν όμως δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι ένα κλειστό σύστημα, το οποίο όταν κάποιος σαν και εμένα προσπάθησε να βρει στοιχεία, δεν είχε πρόσβαση. Είναι ένα, ίσως να είναι εξαιρετικό, αλλά είναι μέσα σε κάποιο κύκλο μοιημένο, το οποίο δεν είναι ο τρόπος να χειριζόμαστε στατιστικά στοιχεία. Τώρα, στην πολύ σωστή παρατήρηση του κυρίου Προέδρου, έχουμε παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα πλεόνασμα το οποίο χρησιμοποιούν επόμενες κυβερνήσεις για την ανατροπή τους. Είπε το δικό μας παράδειγμα εδώ, εγώ θα προσθέσω το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου πήραν πολύ δύσκολες και αιματηρές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα συντάξεων το 2003 και την οργάνωση εργασίας, οι οποίες δημιούργησαν τις δυνατότητες έτσι ώστε πριν από μερικούς μήνες η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών στην Γερμανία κατέβασε το όριο ηλικίας. Που είναι οι διάφοροι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία ορίονται ότι είναι απαράδεκτο κτλ. Πριν όμως είναι ένα πολύ δημοφιλές μέτρο, το οποίο βεβαίως θα το βρουν μπροστά τους Γερμανοί τα χρόνια που έρχονται. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει, ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα με τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες απαιτούν μια συνέχεια προσπάθειας. Μια τέτοια μεταρρύθμιση, νομίζω, είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση, αυτή που μιλάμε, στην καλύτερη περίπτωση, νομίζω, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια μερεμέτεια. Τα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτή τη συνεδρία και στις προηγούμενες, δεν είναι δυνατόν να γίνουν τώρα. Και θα μπορούν να γίνουν μόνο αν γίνει μια αφετηρία ενός προβληματισμού, ο οποίος όμως θα είναι για να επηρεάσει όχι αυτό το επόμενο σύνταγμα που θα γίνει, αλλά το μεθεπόμενο. Δηλαδή, αν σκεφτόμε πότε θα είναι η μεθεπόμενη συνταγματική αναθεώρηση, συμπίπτει περίπου με το 2021, δηλαδή είναι με τον τρίτο αιώνα της Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτους, και νομίζω ότι η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος δεν μπορεί να πάει με αυτή την κουρελού σύνταγμα που έχουμε ακόμα. Που, όπως αναφέρθηκε, δεν προασπίζει τα συμφέροντα των επερχόμενων γενεών, που είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έθιξε ο κύριος Πρόεδρος, αλλά προασπίζει τα δικαιώματα των καθηγητών για εξέλιξη. Δηλαδή, θεσπίζοντας ένα ανώτατο όριο συνταξιοδότησης, ειδικά των καθηγητών πανεπιστημίου. Ένα τέτοιο σύνταγμα
Είναι ντροπή για μια χώρα που θα μπει στον τρίτο αιώνα της ύπαρξής της. Ευχαριστώ. Κύριε Ζωροπολή. Δύο σημεία. Το ένα που τέθηκε για την πρόταση αυτή για τη σύναψη συμβάσεων κράτους και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Περισσότερο η έμφαση, τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, είναι στην αναγκαιότητα της λειτουργικότητας αυτής της σχέσης. Και επίσης, όχι, δεν είναι μόνο στο οικονομικό, είναι και επί του κοινωνικού. Τώρα έχω απέναντι μου τον συνάδελφο, τον κύριο Παυλόπουλο, που το ξέρει πολύ καλά. Εγώ βλέπω αυτό τα τελευταία 30 χρόνια πώς λειτουργεί στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα άρθρο του Γαλλικού Συντάγματος που όλες οι γαλλικές κυβερνήσεις υπογράφουν με το διοικητή του τάδε οργανισμού αυτή τη σύμβαση αποτελεσματικότητας. Αλλά αυτή δεν μένει μόνο στην εκροή, είναι και στην εισρωή, αλλά είναι μέσα και στις συνδίκες εργασίας. Και δεν έρχεται μετά ο καθένας να πει ότι ξέρεις, έχεις 1.000 ανθρώπους, πρέπει να διώξεις 500 στις 200, γιατί όλο το πρόγραμμα έχει γίνει επί όλων των μεταβλητών του κόστους παραγωγής του παραγόμενου προϊόντος της υπηρεσίας. Επομένως, είναι πολύ διαφανές, έχει αυτή την δημοκρατικότητα που συμμετέχουν όλοι μέσα σε αυτή την ιστορία. Και εγώ πάρα πολλές φορές το έχω προτείνει και στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα, που θα αποφεύγαμε όλη αυτή την ιστορία με τις απολύσεις. Το λεγόμενο plan social de l'entreprise που λένε οι Γάλλοι, ακόμα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υπάρχει κοινωνικός προγραμματισμός επιχείρησης. Ακόμα και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή η ιδιωτική επιχείρηση σας λέει ότι τον επόμενο χρόνο θα βάλω αυτά τα ρομπότ, θα πρέπει να φύγουν 200, καλεί το επιχειρησιακό σωματείο, ελάτε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους 200. Σας λέω στον ιδιωτικό τομέα. Και γίνεται μια εσωτερική διαχείριση και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι μια χώρα που παρά το γεγονός ότι πιέζεται όπως όλες οι άλλες χώρες, έχει ένα κρατικό τομέα πολύ διευρυμένο, εντούτοις όμως προλαβαίνει με αυτούς τους θεσμούς όλα αυτά που μπορεί και τα βλέπουμε σε άλλες χώρες. Εμένα περισσότερο δηλαδή με προβληματίζει, έτσι και το συζητάω, το θέμα της λειτουργικότητας, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της κοινωνικής και των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων των πάντων. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο πρόεδρος, που μπορεί είχε σύμβολο το Πλάτων, αλλά είχε απέναντί μου εμένα, μαζί με τα συνδικάτα. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Θα σας πω. Ναι, όχι, θα σας πω. Είναι έτσι όπως τα είπατε. Αλλά το θέμα αυτό, πραγματικά, δεν θα αντιμετωπίζαμε σήμερα αυτό που βάζει η Τρόικα με τον κατώτερο μισθό, με την κατώτερη σύνταξη. Διότι πρέπει να ξέρουν και τα παιδιά, επειδή βλέπω πολλούς φοιτητές, αναλογιστικά, ένας που δίνει 15 χρόνια εισφορές στο ΙΚΑ, η σύνταξη που πρέπει να πάρει είναι 200 ευρώ. 67.000 δραχμές τότε. Και υπήρχε διάταξη από το 82 που έλεγε, επειδή δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με 67.000, το κράτος θα χρηματοδοτεί αυτό. Έρχεται ο νόμος Σιούφα, το επαναφέρει αυτό, αλλά το πρόβλημα πλέον είναι στην πλευρά του κράτους. Εάν συνέβαινε αυτό που λέμε, ότι το κράτος υπογράφει μια σύμβαση αποτελεσματικότητας με το ΙΚΑ, θα έπρεπε να δει το ΙΚΑ και να του πει ότι κοιτάξτε, εγώ 6 στους 10 συνταξιούχους είναι με 15 χρόνια. Άρα το μερίδιο των 126 ευρώ που είναι το προνοιακό τμήμα, δεν πάω το χρηματοδοτώ εγώ από τον προϋπολογισμό μου και από τις φορές πρέπει να το χρηματοδοτείτε εσείς. Θα προκαλούσε μια συζήτηση. Ενώ δεν έγινονταν τίποτα, είτε υπήρχε αυτή η διάταξη που έλεγε ο κ. Σιούφα, δεν υπήρχε, ερχόντουσαν όλα τα ταμεία επειδή διορίζει το κάθε κόμμα τον αυτόν που διορίζει και δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Εγώ αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη λειτουργικότητα και στην ορθολογικότητα. Και έτσι έρχεται τώρα η Τρόικα και λέει, τι μου λέτε τώρα, θα δίνει ο πρακτικός προϋπολογισμός 126 ευρώ στο ΙΚΑ και 228 που είναι στο ΤΕΒΕ συμπλήρωμα της κατώτερης σύνταξης, από πού και σου. Ναι, να ολοκληρώσουμε λίγο την... Αυτό από το 1990. Και η Τρόικα και την παραφέρει. Κύριε Ροπόλη, να ολοκληρώσουμε το επιχείρημα. Καλό, κύριε Πρόεδρε Βοντά. Νομίζω ότι η έκφραση του κυρίου Τίνιου το Σύνταγμα Κουρελού είναι ατυχέστατη, γιατί αυτό το Σύνταγμα, που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα τα οποία είχε η χώρα μας, όχι μόνο εδώ, αλλά και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά, είναι αυτό που ήταν το πλαίσιο με το οποίο έδωσε τη δυνατότητα τη χώρα μας το 2010, το πρώτο έτος της κρίσης και της Τρόικα εδώ, να είναι μία από τις 25 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και 5 χρόνια μετά
η θέση αυτή να έχει μεταβληθεί και από 25 να έχει πάει με όλα αυτά που έχουν γίνει και που έχουν υποστεί οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες να είναι στην 21η θέση. Και κάτι ακόμα, το Σύνταγμα δεν λέει πουθενά, κύριε Τίνιο, ότι το όριο ηλικίας των καθηγητών πανεπιστημίου είναι το 67ο έτος. Το λέει νόμος, κοινός, που μπορεί να αλλάξει όποια στιγμή θέλετε. Αλλά δεν το λέει το Σύνταγμα. Φαντάζομαι ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος μπορεί να συνεχιστεί, αλλά θα πρέπει να δώσουμε... Βεβαίως, ακριβώς, ναι. Αλλά νομίζω θα πρέπει να δώσουμε τη θέση αυτού του πάνελ στην επόμενη συνεδρία που αφορά ζητήματα λειτουργίας του πολιτεύματος. Θα διευθύνει, προεδρεύων θα είναι ο Μιχάλης Οργίνος, αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Καπαιδευτικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Και θα υπάρχει και ένα πάνελ ομιλητών που θα σας ανακοινώσει ο συνάδελφος Οργίνος.